για όσους πίστεψαν ότι δεν θα ήμασταν εδώ. Γιατί? Δεν υπάρχει γιατί, αγάπη. Υπάρχει... Κάποιοι θα πίστεψαν ότι είχαμε πάνω αυτοί εκεί. Αλλά εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Γιατί, πραγματικά δεν θα τον καταλάβω. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις πολλά. Σε μια εκπομπή ο καθένας έχει τον ρόλο του. Τα κινητά λίγο να χαμηλώσουν. Ο ρόλο σου είναι να βάλει το κινητό σου στο θόρυβο, Σταύρο. Ένα από του ρόλου μου είναι αυτό. Συγγνώμη που το λέμε. Έτσι είναι όμω τα αφεντικά, αγάπη. Σωστά, έχει σωστά. Είναι κινητικότητα το κινητό. Σωστά, ναι, ναι. Είναι, είναι αλλιώ. Στα δύο χρόνια. Είναι πώ είναι, είναι αλλιώ να είσαι ΑΕΚ, είναι αλλιώ να είσαι αφεντικό, ρε παιδί μου. Όχι, είναι, έτσι. Έτσι. Α, δεν είναι έτσι. Α, εσύ είσαι επιφανή, ορίστε. Είσαι επιφανή εκπομπή. Ταιριάζει κιόλα. Εμεί είμαστε οι απλοί, οι ταπεινοί. Οι δούλοι, οι δούλοι, πε έτσι. Όχι. Αν σ' αρέσει όμως έτσι, έχω να το φτιάξουμε. Έχω ναι. μια γνωστή που η κοπέλα που πάει και τις καθαρίζει... Όχι σωμα... η, κοπέλα, η κοπέλα που πάει και τις καθαρίζει στο σπίτι λέει να έρθει η δούλα αύριο. Έτσι τι λέει. Δεν περνάς καλά μηνύματα, αγάπη. Δεν περνάς καλά μηνύματα. Θες να μας λες έτσι. Με σόκανες. Γιατί ρε μιλέ. Έχω μια γνωστή είπα που έχει μια κοπέλα που την παίρνει, όχι εγώ. Ναι. Και τη λέει θα έρθει η δούλα. Η οποία αμείβεται πιθανότητα πολύ καλύτερα από τον μέσο. Η καθαρίστρια. Υπάλληλο. Πλάκα κάνει. Καθαρίστρια. Καλύτερη δουλειά κάνουν. 8 ευρώ την ώρα δίνω. Ναι, το ξέρω. Άσε. Τέλο πάντων. 8 την ώρα δίνει, ε. Μπράβο. Πόσε ώρε την κρατά. 8 ώρε. Την κρατά 8 ώρε. Έχει με σιδερώσει. Πού μείνει σε παλάτι, μείνει σιγά-σιγά στο βρεβί. Έχουμε μείνει σπίτι με 700 δωμάτια. Την κρατάμε 3 ώρε. Εσύ τι είσαι. Εσείς είστε και 12 γυναίκες μέσα, μπορείτε να βγάλετε, να συμμαζέψετε και λίγο. Τι ζούμε, ρε. Ρε Θεέ μου. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι. Εμείς καθόμαστε εκεί πέρα. 15 μέρες. Ναι, ναι. Και θα καθαρίσει και θα βάλει σίδερο και τέτοια. Τρεις μισή τη μέρα αλλάζουν. Θα σε παρακαλούσα να έρθω. Θα σου λέγα Σταύρο να έρθω για 8ωρο. Όχι, δεν σε θέλω τώρα. Όχι, όχι, έργο μαύριο. Σιδερώνει, φτάνει στο τέτοιο. Δεν ξέρω, δεν σιδερώνω καλά. Καταρχά δεν είναι αστείο. 8-8. Θα πάω το κινητό να υπολογίσω 8-8. 64 αγάπη. Μια χαρά. Σήμερα είναι η μέρα των μαθηματικών γενικά μάλλον. Γενικά, από το πρωί το δουλεύουμε αυτό στο site. Δεν βγήκε καλά. Με τα μαθηματικά. Το πρωινό δεν. Ενώ πήγα να πάθει αγκύλωση κεφαλός που κανονικά. Προσπαθήσα να συνδέσω το γρηγοριανό ημερολόγιο με το προηγούμενο, όπως το λέγανε. Ωραία. Το πρόγραμμα είναι. Ναι, και πότε έχει ο Άρης πραγματικά γενέθλια. Ναι. Εντάξει, θα πριν λίγο είναι. Αποκαλύπτουμε εμείς τώρα, ναι. Γιατί οι άλλοι είναι τα δικά τους. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς το μετράς. Πώς το μετράς, για πες λίγο. Εκεί μπερδεύτηκα. Δεν έβγαλε κάτω αγάπη, άστο. Εκεί χάζω στο μυαλό μου. Δεν έβγαλε άκρη. Δεν πειράζει. Εκεί χάζω στο μυαλό μου. Με το Γρηγοριανό και το... Δεν υπάρχει, δηλαδή ο εγκέφαλός μου έγινε κομπόστα. Αυτοί πώς το βγάλαν όμως. Απλά επέλεξαν. Επέλεξαν απλά, είπαν 25. Δεν συνεδριάσαν 25 το κάνανε, δηλαδή κανονικά. Εντάξει. Ο καθένας ό,τι λέει, ό,τι θέλει, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι. Εννοείται αυτό, ρε. Εντάξει. Το χάρηκαν. Είδες, ο Χρήστος μέσα στο χαμόγελο. Χαρά, τέτοια. Αφιερώματα. Έγραψε εκπληκτικό blog. Ο Χρήστος. Ναι, ο Χρήστος τώρα τι κάνει. Για επειδή δεν το ξέρετε. Καλά. Τώρα τι θα περάσω, τι παπαριά θα περάσω αυτό το χρόνο. Ότι το POC δημιουργήθηκε για να χτυπηθεί ο Άρης. Θα το γράψει 5.000 φορές, θα το πάρουν 10 μπλοκ. Ναι. Θα ξέρει ο ιστορικός, όχι, ένα παιδάκι που θα γεννηθεί 2055, θα νομίζει ότι το POC δημιουργήθηκε για να χτυπηθεί ο Άρης. Έτσι κάνει κάθε χρόνο μια παπαριά. Ξεκίνησε με το Άρης κεφαλαία. Καλά, αυτό. Έμεινε. Το δουλεύει. Δεν έμεινε για όλους όμως, είδες τι έγινε. Το Άρης με κεφαλαία έχει και μιμητές όμως. Και μπράβο στον Χρήστο που το ξεκίνησε. Εννοείται και έχει και τον Ολυμπιακό πλέον. Και ο Ολυμπιακός με κεφαλαία. Και άλλες ομάδες. Δεν είναι ότι. Δεν δίνει τους δανεικούς τυχαία ο Ολυμπιακός. Κάτι έχει πάρει. Όχι, και άλλες ομάδες είναι για να είμαστε και δίκαιοι. Ποιοι άλλες ομάδες. Έχω διαβάσει και σε ανακοίνωση του Πανιωνίου με κεφαλαίο Πανιώνιος. Ναι. Όποιος θέλει γράφει με κεφαλαία. Δεν έχει. Caps lock. Ναι. Caps lock. Δεν πειράζει. Η γραμματική είναι αυτή που κλαίει. Κοίταξε, ξεδόργησε λίγο αυτό με το Big Five. Ήταν το hit. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ναι, το Big Five δεν Νοέμβριο δεν έφτασε. Δεν έφτασε, όχι. Το Big Five. Γεννήθηκε τον Αύγουστο, κορυφώθηκε Σεπτέμβριο. Ναι. Πτωτική πορεία τον Οκτώβριο, λίγο αυτό ναι, πάει. Five, ναι, το ναι. Big Five. Ναι. Και στην ΕΡΤ το πάλεψαν οι φίλοι μας. Το Big Five, το Big Five, έτοιμο ήμουνα. Το Big Five και το Big Five. Να ξεάστε να πανηγυρίσουν για τη μέρα που θέλουν, δηλαδή. Δεν είναι κάτι. Είναι η επικοινωνία που κάνουν, ρε. Είναι ηλιθιωδώς επιθετική. Κάρμα, μια χαρά ομάδα έχει. Κάρμα. Άσε τον Πατελίδη να δουλέψει, βοήθα τα παιδιά. Εκεί φτιάξε ένα κλίμα ποδοσφαιρικό. Μια χαρά είσαι. Μα σε σχέση με αυτά που έχει περάσει. Γιατί δεν περάσαν και λίγα, να είμαστε και σοβαροί. Κράτησαν ένα πυρήνα, μια χαρά.
αυτές οι παπαριές να μην κάνανε τώρα του Χρύσαθου, το ΠΟΚ δημιουργήθηκε για τον Άρη. Το διάβασα και λέω τώρα έπαθα εγώ, εγκεφαλικό, διαβάζω σωστά. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω, η παρένθεση για τον Άρη μας. Το πέτυχε το σκοπό του Χρύσανθος. Συζητήσαμε δύο λεπτά για τον ΠΛΟΚ. Φαντάζομαι και πολύ ακόμα. Ναι, αλήθεια. Αυτό είναι το θέμα, Σταύρο. Ναι. Να γράφεις κάτι και να μην περνάει παρατήρητο. Αν περνάει παρατήρητο, κάνεις κάτι λάθος. Μπορώ να βγω και κάνω γυμνή φωτογράφηση και να την πετάξω σε ένα μπλοκ. Θα περάσω παρατήρητος. Δεν νομίζω. Όχι. Όχι. Θα είσαι το πρόσωπο, αν όχι της Ελλάδος, της μισής Ελλάδος για μια-δυο μέρες. Ξέρω, η κοιλιά σίγουρα. Εντάξει, άρα. Πάμε στο διατάφτα. Ωραία. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι αντικείμενο συζήτηση, κάνεις κάτι σωστό. Μα κάνεις κάτι λάθος. Εντάξει. Τέλος πάντων. Τα αφήνουμε αυτό. Τα αφήνουμε αυτό. Θα ασχοληθούμε με τον Άρη συνέχεια και τον αγώνα Κάτς που έγινε το περασμένο Σάββατο στο. Θα ασχοληθούμε, ναι. Μου ήρθε μια φωτογραφία τώρα. Για το παιχνίδι. Ήταν εύστοχο αυτό που είπε και ο Παπαθεοδόρου και ο Χρυσικόπουλος. Αυτοί που ήθελαν να δουν οι πολεμικές τέχνες το ευχαριστήθηκαν, παιδί μου, το παιχνίδι. Θα το με το Μοσκοβίτη μετά το διάλειμμα. Ναι, γενικά ωραία ήταν. Μετά το διάλειμμα. Αυτή ήταν η αγωνιστική δράση. Είχαμε και το βόλι. Έκλαψα με το διαιτητή. Άλλα και εκεί. Να τα πούμε και γι' αυτό. Ναι, έκλαψα με το διαιτητή πραγματικά. Δηλαδή εκείνη η παρεμπόδιση. Τι να κάνει ο διακτηριστή, ρε. Τέλος πάντων. Κοίταξε, αφού δεν δέχτηκε ο Φιλίπποφ μια κλωτσιά όπως του Μπαράλε ο Πασχαλάκη κάτω από το φιλέ. Πάλι καλά. Δεν έχει κάποιο τραυματισμό ο Ντίμα, οπότε. Εντάξει, όλα καλά. Θα συζητήσουμε λοιπόν για τους διαιτητές στο Άρης ΠΑΟΚ, για τους διαιτητές στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, για την εικόνα των ομάδων γενικότερα και στα δύο παιχνίδια. Θα πιάσουμε λίγο εθνική. Δεν έχει να πιάσουμε κάτι, Σταύρο. Νομίζω. Από αύριο θα έχει να πιάσουμε, ναι, θεωρώ εγώ. Θα προειδοποιήσω για σήμερα το. Α, έτσι ναι, αλλά. Ναι, από αύριο θα έχει, νομίζω, υλικό. Έχει παιχτεί ο Άσος Βοσνίας, να τα λέμε. Όντως. Εγώ τι έβαλα. Τι. Κάτσε τώρα, γιατί κάτι έβαλα κι εγώ. Κι εγώ έπαιξα. Αυτό πώς βρέθηκε εκεί. Πάρ το mouse, πάρ το mouse. Το τρίτο παράθυρο από πάνω. Το τρίτο παράθυρο από πάνω. Ένα. Το 24 το πρώτο. Έτσι, ναι, το δεύτερο, το τρίτο. Ναι. Αυτό τι είναι. Αυτό πώς βρέθηκε. Ξέρω εγώ τι είναι. Αλλά κάποιος το ψαχούλευε. Τι. Έχει Ρουφιάνους. Να ομολογήσω ότι και εγώ έπαιξα Ζωβοσνία, χωρίς να το σημαίνει ότι δεν έχω πίστη στον Άκη Νοστασιάδη. Θεωρώ όμως ότι δεν προλαβαίνει να βάλει τις πινελιές του και να αλλάξει η φιλοσοφία της ομάδας. Πήγες, έπαιξες κότα το θειό σου. Από το Σάββατο. Ξαναλέω όμως ότι δεν έχει να κάνει με το αν έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητες του Άκη. Έχω την τακτική του κατοστάρικου. Ναι. Πλέον αποφάσισα να μην πηγαίνω για πολλά και να βγάζω κάθε μέρα τον κατοστάρικο. Πολύ καλό. Είμαι 4 στα 4. Αν μου το χαλάσει ο Άγγελος, παρετούμε. Ναι. Αυτό πήγα να σου πω ότι αυτό ο τρόπος θέλει, Σταύρο, θέλει πάρα πολύ υπομονή, την οποία δεν διαθέτεις. Αν το διέθεσαι και το εφαρμόσεις για σε βάθος 3-4 μηνών, θα είσαι κερδισμένος. Ναι, την πρώτη μέρα δυσκολεύτηκα. Αλλά τα τραβάω κατευθείαν, τα στέλνω στην κάρτα. Για να μην πεις εμπειρασμό. Ναι, τα στέλνω στην κάρτα. Ένα εκατοστάρικο, αφήνω λίγα μέσα. Ναι. Δεύτερη μέρα. Δυσκολεύομαι λιγότερο. Τσουπ, φεύγει το κατοστάρικάκι πάλι. Με πόσο μάτς. Αν μπορέσεις και το κρατήσεις, Σταύρο, θα είσαι κερδισμένος. Παίζω ότι μία μέρα έπαιξα, ξέρω εγώ, 50 και να πάρω 150. Ναι, δεύτερη πόσο. Δεύτερη έπαιξα 20 και να πάρω 150. Ένα μάτς, ρε παιδί μου, ή βάζεις. Όχι, χθες έπαιξα 4. Ναι, εντάξει. Χάντηκα πέναλτι για την Αγγλία. Η Ουκρανία μας πλούσε στο 100. Ναι, φάση. Και εμένα. Πω το διπλό. Τελευταία φάση. Διπλό και over 2,5 το είχα. Μεγάλη. Διπλό σκέφτομαι. Αυτό γκόλιν του Λουξεμβούργου. Ξέρω, πάλι καλό. Του Λουξεμβούργου, μπράβο, ναι, πραγματικά. Και άσο με χάντηκα από τον Τούρκο. Να τα ίδια είχαμε. Έχει ομαδάρα. Ναι. Έχει, ναι. Ομαδάρα. Και τη Γαλλία που τη φοβόμουν με την Ισλανδία, έλεγα σκληρή Ισλανδία 4-0 νομίζω έλεξε. Εντάξει, δεν είναι να φοβάσει τη Γαλλία, απλά επειδή η Ισλανδία έλεγε σε σκληρή εδώ ομάδα. Πάμε για χωρίς ρίσκο μεγάλο. Ναι. Πάμε να δεν πέρασε καλό βράδυ ο Ίγκασον. Και βασικός κιόλας. Ήταν πολύ ωραία ένα 1-0 στο τέλος θα φάγανε. Ναι, κρατήσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μιλήσουμε και για εθνική, να μας προειδοποιήσει ο Σταύρος. Θα μιλήσουμε. Ευτυχώς τελείωσε η 25η, φίλε. Παρένθεση. Του Θεοστέρικα έχει έρθει. Να βλέπω σημαίες και. Ελλάδα μου, Ελλάδα μου. Αυτό είναι αλήθεια γιατί το ρωτούσα. Εγώ λέω ότι είναι fake. Το είδα στο Twitter. Πραγματικά δεν είμαι σίγουρη αν συνέβη. Εγώ πιστεύω την αλήθεια γιατί το είδα και αλλού. Το είδα σε πολλά σημεία. Εγώ το είδα στο Twitter πάρα πολύ που το ανέβασαν και λέω fake θα είναι. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Κανάρη, ο Μέση. Ναι, 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 μου συμφωνάει. Ο Κανάρη θα νόμιζε να είναι ο Πετρόμπη. Είναι δυνατόν να γράψει. Ειλικρινά. Τον Κιταρά, ο Κριστιανό. Φανταστικό έθνο των Ελλήνων.
του χάρισε μια άδεια για να ζητιανεύει. Δηλαδή το κόβει τη σύνταξη, αλλά πάρε μια άδεια για να ζητιανεύει. Μην σε μπουζουριάσουμε, ναι. Όπως οι άλλοι 90χρονοι. Ναι. Χρόνια πολλά στους Έλληνες. Και στην Ελλάδα. τι καταπληκτική η χώρα, παιδιά. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ έτσι με τις σημαίες και αυτά. Ναι, ναι. Στο μεταξύ, έλεγα στην αγάπη. Το Μακεδονία ξακουστεί. Πέρα ότι δεν έχει καμία σχέση με την 25 Μαρτίου. Καμία. Εντάξει, οκ, okay, αλλά είναι μέσα στο εθνικό εορταστικό. Okay, top hits. Το δέχομαι. δεν έχει απαγορευτεί δια νόμου ότι όποιος το ψιθυρίζει θα μπαίνει φυλακή. Ναι, κάποιοι όμως είχαν αναφέρει. Δεν είναι, ναι, δεν είναι. Γιατί έβλεπα. Μπράβο στα παλικάρια στη Βέρεια που το τραγούδισαν. Παρένθεση. Έξαλλος. Σε ρίσκο τη ζωή τους. Αλήθεια το. Όχι, αυτό είναι δικό μου. Αυτό ήταν το πνεύμα, ρε παιδί μου. Τη μαγιά του τραγούδισαν τα παιδιά. Δεν είχε απογορευτεί, παιδιά. Δεν είναι. Σαν τραγούδια του Μίκη στη Χούντα. Δεν είναι. Μπορεί, το κάθε. Και στο σπίτι σας και έξω. Πάμε να πιάσουμε ένα. Όχι. Μακεδονία. Στο μεταξύ φάγανε το hit, μην παραχαράσετε. Γιατί δεν κράτησε πολύ. Αυτό νομίζω ότι βγάλαν νόμο. Πάνω κάτω στο κράτησε και ο Σότης Βολάνης, ένα φεγγάρι έτσι. Στέργιο, πριν πάμε στο διάλειμμα, πες λίγο την είδηση για την Τανζανία, σε παρακαλώ. Αυτό είναι τουλάχιστον, παιδιά, για να το αναλύσω. Τέλος πάντων, το κάνω στα γρήγορα. Γιατί μπορώ και προσαρμόζομαι. Όχι, όχι. Λοιπόν, ήθελε νίκη ο Βαρέλα και ο Ροντρίγκες απέναντι στο Λεσότο που λέγαμε τις προάλλες. Και να μην κερδίσει η Τανζανία την Ουγκάντα. Ναι. Η Ουγκάντα όμως είχε υποκριθεί με 13 βαθμούς. Η Τανζανία ήταν τρίτη με 5. 0-0 πράσινο κροτήρι Λεσότο. 3-0 φίλε η μεγάλη Τανζανία. Ναι. Δηλαδή η Ουγκάντα πήγε στο τουρισμό, δεν έχει ξαναγίνει. Δεν το παίξαμε όμως. Είχε 4 νίκες, μία ισοπαλία η Ουγκάντα. Θέλει μια άλλη την νίκη στην Τανζανία. Έπαιξε η Ουγκάντα Τανζανία. Ήταν καλό όμως. Ήταν καλό, Τανζανία. Λοιπόν, πρώτη φορά η Τανζανία πέρασε. Στην τελική φάση του Κόπα Αφρικα. Και πώς το πανηγύρισε. Που θα γίνει το 19 στο Καμερούν. Mm. Να μαθαίνετε καμιά πληροφορία. Το έχω ψάξει. Λοιπόν, και ο πρόεδρος της χώρας, ο γνωστός Σταύρο, Τζον Μαγκουφούλη. Ο Μαγκουφούλη, της οικογένειας. Δεν έχει λεφτά η Τανζανία. Ρε, εγώ σου λέω, μπορεί και. Δεν έχουν αφήσει οι άτοικοι. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Οι καλοί Ευρωπαίοι. Μπορεί να το κάνει με τη σκέψη ότι είναι επένδυση. Πάμε παρακάτω. Πες τι είναι. Έδωσε λοιπόν στους παίκτες. Τη αποστολή τη τελευταία. Δηλαδή, αν έπεσε εσύ 5 μάτς στα προηγούμενα, αλλά έλειπε προχθές, δεν τα έπαιρνε. Ναι. Και του έδωσε εκτάσεις γης στην πρωτεύουσα Ντοντόμα. Ντοντόμα. Την τουριστική Ντοντόμα. Πάτα. Ντοντόμα tourist. No found, no research found. Μια μούτσα θα πεταχτεί πια λογικό. Ντοντόμα. Α, το βγάζει. Ντοντόμα, Τανζάνια. Τι φαντάζει tourist, μωρέ. Tourist θα πατήσει. Tourist guide. Α, tourist guide θε. Ναι, για να δούμε τι έδωσε ο... Να ξέρουμε, άμα πάμε στην Τανζανία. Λοιπόν, Τανζανία, Τουρ, Σαφάρι. Τανζανία, Τουρ, Σαφάρι. Oh, και Σαφάρι. Τι άλλο λέει, με ανθρώπους το Σαφάρι. Κάτσε, περίμενε. Έχει θάλασσα Τανζανία. Μπας και πάρτε σε ό,τι να είναι, ρε. Όχι, όχι, Τανζανία. Έχει, ρε, φίλε, να. Trip Advisor, what to see. Ωρίστε, παιδιά. Τι θα δεις στην Ντοντόμα. What to see, what to see. Κάπου εδώ είναι η έκταση του χ παίκτη, κάπου εκεί είναι η έκταση του ψ παίκτη. Έχουν και πλατεία στο όγκυρο για να μην τα καίρουμε. Ναι, τι νομίζεις, τον ντόμα ρε Σταύρο, τι πιστεύεις. Μπορεί να είναι αυτό που λέει αγάπη όμως, λέει ο πρόεδρος. Επειδή είστε ζώα. Ο Μαγκουφούλη. Να δώσεις αυτούς λεφτά. Λεφτά σε αυτούς. Θα τα φάνε σε μια εβδομάδα ρε φίλε. Τι είναι εβδομάδα, μια μέρα. Αυτό είναι επένδυση ρε φίλε, το έχεις μια ζωή. Έχεις λεφτά, σε απαγάγουν κιόλας, νόμα είσαι. Ενώ εδώ έχεις μια έκταση στην Ντοντόμα. Τι έχεις εκεί, μια χαρά. Βάλε μια φωτογραφία να δω. Εντάξει, την είδαμε την πλατεία. Ωραία, πάμε παρακάτω. Άγαλμα, καλό. Μάλλον αυτός ο πρόεδρος. Ο Μαγκουφούλη. Έλα ρε, κοίτα εδώ ρε. Τι ωραία ήταν. Έλα ρε. Μια χαρά είναι. Σπιτάκι χαλά είναι μια έκταση. Αυτό ήταν το 100% αυτό. Παραλία. Φωτογραφία 360. Η προηγούμενη που βλέπαμε, αλλά βλέπουμε και το. Εδώ λίγο. Το σπίτι του Μαγκουφούλη, ναι. Η εκτάσεις γης. Όχι, εντάξει. Σας χαλούσε να έχετε μια εκτάση εκεί. Όχι. Τι να σε χαλάει. Τόσο πράσινο που έχει Σταύρο και αγάπη τον Ντόμα, δεν έχει η Μακεδονία ολόκληρη. Είναι χειμώνα προς άνοιξη, γιατί καλοκαιράκι δεν νομίζω να είναι έτσι. Θα έχουν καεί όλο το Σαλάμερ. Τέλος πάντων, δεν έχει ο κόσμος εικόνα, δεν έχει νόημα να το κάνουμε. Αυτή ήταν η είδηση. Μόνο εδώ. Πρώτη εδώ αποκάλυψη. Ο Μαγκουφούλη. Μπράβο, εγώ στηρίζω ο Μαγκουφούλη. Επιστρέφει χωρίς την πρόκριση ο Φερνάντο Βαρέλα. Κρίμα.
Αλλά θα το ξεπεράσουμε. Όχι κρίμα, Σταύρο, γιατί αν είχα ο Βαρέλα να ταξιδέψει στο Καμερούν το 2019, ένα μήνα προετοιμασία και κανένα δίμηνο το Κόπα Αφρικα, βρώμα είσαι. Όχι, ρε, αυτό δεν. Ξέρετε τι κάνει, ρε. Γιατί είναι το Κόπα Αφρικα όλο τον Ιούνιο. Δεν είναι να παίζει ο Βαρέλα τώρα πέρα από την πλάκα. Χαζό είσαι. Οπότε επιστρέφει ο Βαρέλα, επιστρέφει και ο Ίγκανσον και θα μιλήσουμε για τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Έχουμε κανονίσει και συνεντεύξεις, έχουμε αρκετά να πούμε. Λοιπόν. Τι έχουμε κανονίσει? Συνέντευξη. Μέλωσε με για την Συνέντευξη. Λοιπόν, Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, Θέατρο Βεργίνα, η κορυφαία σκηνή της πόλης. Παρασκευή 29 Μαρτίου, Σάββατο 30 Μαρτίου, 10 παρατέταρτο και Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο επόμενες παραστάσεις της πολύ μεγάλης επιθεώρησης, ουσιαστικά ένα μουσικοχορευτικό επερθέαμα. Η κυρία επιθεώρηση για την χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Κρατερός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς, Μάγκης Δελαπόρτας, πάρα πολλοί χορευτές, ζωντανή ορχήστρα. Εισιτήρια στο καζίνο όλο 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public, καθώς και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Πάρτε ένα τηλέφωνο, κλείστε τη θέση σας στο Θέατρο Βεργίνα, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Θα περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο τρίωρο για ακόμα 4 συνολικά παραστάσεις η κυρία επιθεώρηση. Δημιουργήσαμε ένα βίντεο για τη φιλία σας, λέει, με το Στέργιο Αναστασιάδη. Το είδα, δεν θέλω να το σχολιάσω. Είναι μια στιγμή που δεν θέλω. Δεν θέλω. Από πότε είναι αυτό, Στέργιο? Είναι πολύ gay friendly. Είναι... Ούτε καν το άνοιξα και θέλω να μου πιστέψεις. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Είδα και εγώ πρωί. Αν θέλετε το σπίτι σας να γίνει καινούριο, είτε ολόκληρο το σπίτι, είτε κάθε χώρος ξεχωριστά. Τι θέλεις, τι μονολογείς. Είτε κάθε χώρος ξεχωριστά, είτε ο επαγγελματικός σας χώρος, η αναδομό είναι εδώ για εσάς. Σε νέα γραφεία στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντίστασης 171, στον πρώτο όροφο. Να πάτε από εκεί, να κλείσετε ένα ραντεβού με τους ανθρώπους αναδομό και να τα δείτε όλα. Υπάρχουν πακέτα για κάθε ανάγκη, πραγματικά, και πολλές οικονομικές επιλογές. Και προσφορές μέχρι 6 άτοκες δόσεις. Ναι, πολλά πακέτα. Οπότε να πάτε λίγο από εκεί, να δείτε τους ανθρώπους αναδομό και να τα κάνετε όλα ακριβώς όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα και τους καλύτερους συνεργάτες που ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Αναδομόπανακαίνεις.gr το site για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων και στοίχημα.gr. Η Ολλανδία μας κατέστρεψε. Εντάξει, μαγική όχι, εικόνα μεν το παιχνίδι, αλλά εντάξει, μετράει το αποτέλεσμα. 3-2 Γερμανία, δεν πειράζει. Πολύ καλή ομάδα η Ολλανδία, όσοι είδατε το match. Νομίζω θα τιμηθεί και στις επόμενες επιλογές μου στοίχημα. Δεν ξέρω αν θα την επιλέξω να πάρει το Euro, αν και δεν έχει έμπειρους παίκτες. Μπορείς να επιλέξεις την Αγγλία να πάρει το Euro. Euro, παγκοσμίου κύπελλου έλεγε. Euro, νομίζω. Μέχρι το 2034. Δεν έχω αγάπη. Υπάρχει και αυτό το στοίχημα, να ξέρετε. Υπάρχει αυτή η επιλογή. Πάντε λίγο στα ειδικά. 2034 μπορεί να φτάσει τότε, αλλά να πάρεις τα λεφτά σου, ρε παιδί μου, σε κάποια φάση. Υπάρχει και αυτή η επιλογή. Μπορεί να πάρεις και νωρίτερα. Γενικά, ναι, με Steven Gerrard στον πάγκο της Αγγλίας. Έτσι. Αυτό είναι το στοίχημα, να ξέρετε. Γιατί εμείς εδώ σας τα λέμε όλα, δεν είναι? Έχει σήμερα εθνικές. Τελευταία μέρα, δεν είναι? Ναι, έχει 8 παιχνίδια σήμερα και κλείνει η αυλαία των προβληματικών. Βοσνία, Ελλάδα φυσικά με μηδενική ικανότητα σε στοίχημα. Νορβηγία, Σουηδία. Εντάξει, αλλά έχει και Ιταλία, Ισπανία, έχει. Τι έχει, αγάπη? Μάλτα, Ισπανία και Ιταλία, Λιχνιστάν. Λοιπόν, έχει, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Το πρώτο πάω κοντά τη εβδομάδα, ημέρα Τρίτη. Μας τη φάγανε την εκπομπή χθες. Ναι. Μας πολεμάνε, είναι η αλήθεια. Μας πολεμάνε. Αυτές οι γιορτές που είναι όλες Δευτέρα. Μας βγάλανε το ρυθμό μας. Καθαρά Δευτέρα η μία, 25 Μαρτίου η άλλη. Τώρα τι έχει μπροστά, δεν ξέρω. Ξεκίνησα να έρθω εγώ. Σιγά, ρε Στέργιο, σιγά. Και μετά σκέφτηκα ότι. Το Στέργιο. Το ξεπεράσαμε κι αυτό. Μας κόψε την εκπομπή. Εντάξει, Στέργιο, ξεπεράσε το. Λοιπόν, ξέχασα να αναφερθώ νωρίτερα. Δικό μου το λάθος. Δίνουμε 5 εισιτήρια. Όχι για το παιχνίδι με την Ξάνθη, όπου γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Δίνουμε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης τη μεθεπόμενη Τετάρτη στις 7 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Πρώτος ημιτελικός κυπέλου Ελλάδος. 3 του Απρίλη. Ναι. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. 5 εισιτήρια σήμερα. Μπορεί να σας φαίνεται νωρίς, αλλά όταν θα πλησιάσει η ώρα και δεν θα υπάρχουν εισιτήρια, θα λέτε γιατί δεν έχουμε εισιτήρια. Οπότε ξεκινάμε από σήμερα να δίνουμε. Μέχρι την Παρασκευή, 5 εισιτήρια σήμερα για το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης την Τετάρτη στις 7, 3 Απριλίου. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54526. Σαν σήμερα είναι και η επέτειος Γενέβης. Η επέτειος Γενέβης.
η πρώτη κατάκτηση ευρωπαϊκού τίτλου με έγχρωμη φωτογραφία και σε κλειστό γήπεδο. Σε κλειστό γήπεδο, ναι, 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 έτσι. Εντάξει. Με ξεκάθαρη εικόνα του τι έγινε. Γιατί εκείνο τώρα με την ΑΕΚ και τη Σπάρτα Πράγα, που ξέρετε, ήταν Σπάρτα Σλάβια. Σλάβια. Ναι. Δεν έχουμε εικόνα. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Έγινε ένα ντοκιμαντέρ. Μια ταινία, μάλλον. Ναι. Τέλος πάντων, η πρώτη κατάσταση. Να γυρίσουμε και μια ταινία. Είχε αποτύχει ο Άρης μας στα τρία Final Four. Τρία διαδικά. Ναι. Πήγαμε εμείς μουρλοχτά στο Κυπελούχο, το πήραμε. Δημιουργήσαμε κατάσταση. Το πήρε και ο Άρης μετά με την ΕΦΕΣ, τον Ναουμόφσκι. Σε ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να έπαιξε λίγο λιγότερο κάτσα από ότι προχθές. Εντάξει, καλύτερα. Εκείνο το μάτς είχε και καρέκλες, είχε τα πάντα. Ναι, ναι. Το θυμάσαι τον καρέκλο-πόρεμο. Μια χαρά. Ωραία, ωραία. Αυτά είναι ωραία. Αυτά μας αρέσουν. Αυτά μένουν, ναι. Στην τελική. Αυτά μένουν. Αυτά μένουν. Είχε και μια ψιλομανούρα στο Πάο Ξαραγώσα. Εκεί στη σφαγή, ρε φίλε, εντάξει. Αλλά ήταν στοκευμένη. Χωρίς ψηλό μ' αφήσαν. Στοκευμένη ήταν η παρέμβαση των φίλων του ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι ξέρεις πώς το τελείωσα, το θυμάσαι. Με τεσσάρι το μακαράκι και ναι, ναι, το Παύλου. Ναι. Παπαχρόνης έξω, Φασούλας πάλι καλά που ήταν έξω. Τον έβγαλαν, δεν ήξεραν οι άπλοι, οι διαιτητές τότε. Δύο διαιτητές τότε. Ναι, τότε δύο. Δύο διαιτητές τότε. 30 δευτερόλεπτα η επίθεση. 30 δευτερόλεπτα. Πραγματικά δηλαδή κόπωση. Το θρυλικό μία συν μία. Αυτό ήταν και στην Αντ που θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστικό ρόλο γιατί ο Σίμψον έχασε τη μία συν μία και ο Πάοκ είχε μια επίθεση για να πάρει το παιχνίδι. Και ο προδότης, κατά τα άλλα. Προδότης κι εσύ, εντάξει. Ναι. Πούλησε την μπάλα. Την έδωσε σε τι πούλη, εντάξει, λάθος έκανε. Συμβαίνει σε όλους. Στον τελικό, χωρίς πίεση να κάνει πάσα στο. Στον αντίπαλο, 8 δευτερόλεπτα από το τέλος. Θόλου στο μυαλό του. Είδε μαύρο μπροστά του. Ναι, είδε μαύρο. Είδε μαύρο μπροστά του, ακριβώς αυτό. Σε μαύρο την έδωσε. Ναι. Είδε μαύρο μπροστά του. Και την έδωσε. Τέλος πάντων, θα. Θα τα πούμε και θα είναι, ναι. Θα τα πούμε συνέχεια για τον μπάσκετ. Λέω Σταύρο να. Να πηδήξουμε σαν είδηση. Να πηδήξουμε. Πολύ καλή ιδέα, Στέργιο. Έλα. Να μην αναφερθούμε γιατί είμαστε λίγο πιεσμένοι σήμερα από χρόνο. Ναι. Τη δωρεά του Μαρινάκη για την προτομή του Νικηταρά. Τον Νικηταρά. Όχι, μόλις Στέργιο, κράτα το θαυμασμό σου. Ο Μητροπολίτης είπε. Θα τον αναλύσουμε αύριο, οκ, okay, αλλά αξίζει και να το δούμε. Έχει υποθεί παπάδες τώρα. Ο τελευταίος εν ζωή μεγάλος ευεργέτης. Είπε. Ρέση, ξέρω εγώ, δέσποτα, τι να πούμε. Πάτερ. Όχι, ρε. Να του κόβει τα ρούχα, να μην του δίνει. Η αντίτα στο Ράσον. Θανάσης Κατσαρίς. Η αντίτα στο Ράσον. Να είναι με φόρμε strike να μείνει ο Πατριάρχης. Θα αναφερθούμε αύριο σε αυτό, εντάξει. Έχουν πει όργια, έχεις διαβάσει. Έχουν πει, έχουν γραφτεί, άσε, εντάξει. Φοβερά πράγματα. Θα κάνω μια προτομή δική μου, θα τη βάλω κάπου. Έτσι από περιέργεια. Κάπου αντί. Βράδυ θα πάω, εγώ δεν θα βάλω μια προτομή μου. Ναι. Κάτι να αποχαρτώνει, μην σου δεχτείς κιόλας. Ναι, ναι, πώς σου κάνει μια προτομή. Ρώτα τον πρόεδρο να μας πει. Ναι. Ρώτα τον πρόεδρο. Μαγκές Μαρινάκης, ευεργέτης. Τι. Ο τελευταίος μεγάλος ευεργέτης. Ο τελευταίος, φυσικά, εν ζωή. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό το θέμα. Κράτα τον ενθουσιασμό σου και τη συγκίνησή σου για αύριο. Ωραία. Γίνεται ένας χαμός για τα εισιτήρια του αγώνα με την Ξάνθη. Αυτά τα 4.600 που εξασφάλισε ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής το πότε και το πώς θα γίνει η διάθεση. Θα ενημερωθείτε μέσα από το ΠΑΟΚ 24, ενδεχομένως και μέχρι το τέλος της ημέρας, για το πώς θα διατεθούν τα εισιτήρια. Τα οποία, εντάξει, είναι πάρα πολλά αναλογικά με το μέγεθος του γηπέδου, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα για να βολέψουν όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ που θέλουν να είναι την Κυριακή στην Ξάνθη. Καλά, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω χίλιους γνωστούς, έχω συσσέρες, θέλω να πάνε στο γήπεδο. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα από το μάτσο με τον Πανετολικό, την επόμενη μέρα ακριβώς. Ξεκίνησαν οι ερωτήσεις για το πώς θα πάμε Ξάνθη, πότε θα βγουν τα εισιτήρια και όλα αυτά. Ξέραμε ότι είναι πολύ μεγάλη η διάθεση του κόσμου. Αλλά εντάξει, είναι και περιορισμένες οι ανάγκες εκεί. Εγώ το ξαναλέω, τους υπολογίζω γύρω στους 15.000 αυτούς που θα θέλουν να πάνε. Δηλαδή 7-8 από τη Θεσσαλονίκη, κάνα τριχίλιαρο, τετραχίλιαρο από Σέρες, Ράμα, Καβάλα και Ξάνθη. Ας βάλουμε μέσα και Γρεβενά, Γιαννιτσά, Κοζάνη, Φλόρινα. Καλά, γενικά, ναι, όπου και να είναι. Για 15 ώρα πρέπει να έχει ο Πάοκ. Πολύ το σκέφτονται. Είναι και 7 η ώρα το μάτς. Εντάξει, πολύ το σκέφτονται να πάνε. Πάρα πολύ. Και το συζητάνε γενικά αυτές τις μέρες, δηλαδή.
Ναι, η πρόθεση να πάνε, ξαναλέω, ξεπερνάει τους 15.000. Θα δούμε μέχρι το βράδυ, άμα θα έχουμε και πληροφορίες για το πώς θα γίνει η διάθεση. Να το πούμε ακριβώς. Προς το παρόν ξέρουμε μόνο αριθμό. Και να δούμε τι θα γίνει και με τον κόσμο. 4.600, ε? Ναι. Ναι, αυτό είναι... Γενικά, επειδή διακρίνω μια ειρωνία και μια απόφαση των οργανωμένων της Ξάνθης να μην πάνε στο γήπεδο. Όταν κρίνουμε κάποιους ανθρώπους, θα μπαίνουμε στην λογική... Θα προσπαθούμε να πούμε στη λογική δική τους. Βέβαια. Είναι ξεκάθαρο ότι αισθάνονται άβολα. Είναι, ξέρω εγώ, 100, 200, 500, 1000, δεν ξέρω πώς είναι. Που έχουν φάει το λούκι όλο. Έχουν φάει το λούκι. Ωραία. Και ξαφνικά στην έδρα τους, πόσο χωράει? 7.200. 4.600 τα εισιτήρια, βάλε 1.500 δεξιά-αριστερά. Όλο το γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Το 80% θα είναι αντίπαλη ομάδα. Δεν είναι και η καλύτερη του. Α μην ειρωνευόμαστε και α μην έχουμε έπαρση. Δεν είναι όλε οι ομάδε δυναμική του ΠΑΟΚ, αλλά έχουν η κάθε μία τη δική του ιστορία. Μην κάνουμε αυτά που κοροϊδεύουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να μην κάνουμε αυτά που κοροϊδεύουμε. Να μην γίνουμε σαν του άλλου. Με επιχειρήματα ο Άρης πλην ένα που μας λένε ή κάτι τέτοια χαζά. Διάβασα ένα πολύ ωραίο στο Sport 24 για τα αυτογκόλ που στήχησαν το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Τώρα ετοιμάζω μπλοκ το μεσημέρι, θα γελάστε. Ναι, έχει μέσα και τα δοκάρια γιατί και αυτά τα έχουν τη σημασία τους. Τα πετάμε, τα καυκάρες. Είδε τα δοκάρια. Ξεφυτρώνουν όπου να είναι, πάει στο κάμερα. Τα αυτογκόλ, ναι. Τα έπαιξαν το ρόλο τους και έδωσαν το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Προτείνω στα μάτια του Ολυμπιακού. Μόνο και που θα κάνει επίθεση ο Ολυμπιακός να έχει δοκάρια όπως το ράγκμπι. Δηλαδή να μην έχει οριζόντιο. Τρία δοκάρια πέναλτι. Όπως είχαμε παλιά, τρία κόρνερ πέναλτι. Όχι, κατευθείαν βαθμός. Τρία δοκάρια βαθμός. Γιατί να μπαίνει στη δικασία τώρα πέναλτι. Τρία δοκάρια νίκη. Τρία δοκάρια νίκη. Καλά. Βαθμός, ρε παιδιά. Η ΑΕΚ θα το πάρει με 200 βαθμούς. Όχι. Άκυρο, άκυρο. Σαν να μην το ακούσετε, παιδιά, αυτό. Αλλά εστία όπως το ράγκμπι, δύο κάθετα μεγάλα δοκάρια. Και από πάνω να μετράνε όπως και να έχει. Ναι, από πάνω μετράει. Ναι, goal. Δηλαδή κόβουμε το οριζόντιο. Ψάξε αγάπη αν είναι του Ολυμπιακού, είναι κάθετα οριζόντιο. Τέλος πάντων, παιδιά, έχει τη σημασία του. Ο ΠΑΟΚ παίρνει το πρωτάθλημα επειδή δεν είχε ούτε αυτόν γκολ ούτε δοκάρια. Να ξέρετε. Παρένθεση. Γίνεται αυτή τη στιγμή η κηδεία του Θανάση Γιαννακόπουλου με σημείο του Παναθηναϊκού στο φέρετρο. Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει στεφάνι και ο Ιβάν Σαββίδης από την πλευρά του ΠΑΟΚ και τη ΠΑΟΚ. Προφανώς και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα έχει καταθέσει. Πόσο έχει Στεφάνη? Προφανώς και θα έχει καταθέσει. Ελπίζουμε και θα έχει καταθέσει και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει, γενικά όλες οι ομάδες έχουν στείλει από ό,τι βλέπαμε. Είναι και πολλοί κόσμος εκεί. Εντάξει, λογικό. Στο μεταξύ, η ίδια εικόνα με του Παύλου. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ναι. Ναι, στη Μητρόπολη. Ντεζαβού. Η γυναίκα του ζει. Και τα τρία αδέρφια. Πώς γίνεται να μας στέλνουν όλες και να μένουν. Άσχετο τώρα με την κυρία τη συμπαθέστατη που περνάει το δράμα της τώρα και να ζήσει όσο περισσότερο γίνεται και να το θυμάται. Πώς μας στέλνουν, ρε. 9 στις 10 πεθαίνουμε πρώτοι εμείς. Αυτό με την περίοδο είναι το κλειδί. Καθαρίζει το αίμα του. Δεν νομίζω, Σταύρο. Δεν νομίζω. Αγάπη, δεν παίρνει θέση, βλέπω. Δεν θέλω να παραθέσει. Πάντως είναι φοβερό ότι και τα τρία αδέρφια έφυγαν από τη ζωή σε διάστημα 9-10 μηνών. Ναι, έτσι. Δηλαδή είναι μόνο ο Θανάσης και ο Παύλος. Ναι, είναι και ο. Πώς το λέγανε, Νίκο, τον έκανε τον πρώτο. Δεν θυμάμαι, σαν να σου πω. Αλλά είναι φοβερό ότι και τα τρία αδέρφια μέσα σε διάστημα 9 μηνών. Και θεωρώ πολύ πιθανό ο θάνατος του Θανάση να οφείλεται ουσιαστικά στο πώς ένιωθε μετά τον θάνατο του Παύλου και του άλλου του αδερφού. Ναι, αφού λένε ότι επιδεινώθηκε πολύ η κατάστασή του τελευταίους μήνες. Μετά από όλο πολύ δεμένη δηλαδή οικογένεια. Λοιπόν, για τα εισιτήρια τα είπαμε. Θα δημιουργηθεί το ΠΑΟΚ 24 μέσα στην ημέρα για το τι ακριβώς ισχύει, πώς θα γίνει και πώς θα γίνει η διάθεση των εισιτηρίων. Η ομάδα σιγά σιγά επιστρέφει. Έρχονται ένας και διεθνείς για να μπουν λίγο στο πρόγραμμα και να ξεκινήσει ουσιαστικά η προετοιμασία. Με το Λιμνιό μας προέκυψε πρόβλημα. Ναι, αυτό πάλι. Ο Λιμνιός. Εντάξει, έφαγε κλωτσιά στη λεκάνη. Ναι. Θα δούμε αν θα είναι. Δύσκολο το βλέπω. Ναι, δύσκολο. Γιατί είναι κοντά τώρα, είναι Κυριακή το μάτς.
Ήταν καλό το χτύπημα που δέχτηκε, ναι, στο φιλικό με τη Δανία. Τι επιλογές έχουμε, γυρίζω κατουρί. Γυρίζω κατουρί. Ακόμα, ακόμα δεν το ατομικό κάνει. Ναι, δεν είναι σίγουρο ότι γυρνάει. Δεν έχει προπονηθεί κανονικά. Ο Ρίκε. Ας τον Ρίκε, ας να μας πει τον Ρίκε. Λείπει ο Μπίσεσβαλ σίγουρα. Ο Μπίσε λείπει. Ο Λεμιός λείπει. Ωραία, ο Πέλκας και ο Κατουρί είναι αμφίβολοι. Ο Πέλκας δεν μπορεί, ο Πέλκας. Δεν έχουν κανονικές προπονήσεις. Να πεις ότι ξύπνα λίγο, έλα. Δεν ξέρω, δεν έχει κάτι. Πραγματικά τώρα έτσι πως έγινε. Εδώ και πριν το Λεμιό, που ξέραμε ότι ο Λεμιός είναι καλά, πάλι ήταν μετρημένα που λέγαμε ότι λείπει ο Μπίσεσβαλ, αν θα είναι οι δύο. Ε, τώρα... Ένα στο Ζαμπά. Ένα στο Ζαμπά. Θα κλωνοποιήσουμε τον Ζαμπά δεξιά-αριστερά. Δεύτερος ο... Ο Ενρίκε. Ενρίκε. Ποιος Ενρίκε, ρε. Άσε το να πάρουμε τώρα σε μια... Ενρίκε, δεν είναι. Άμα δεν έχεις και είναι εκτός και ο Μπίσεσβαλ και ο Πέλκας και ο Καντουρί στο χειρότερο σενάριο. Βιερίνη. Α, Βιερίνη, Γιαννούλη, ναι. Να δώσουμε και ένα εγώ... credit στο Γιαννούλη που τον απέκτησε από την εθνική ο δικός μας άνθρωπος. Εγώ πάντως θεωρώ. Να πάρει και λίγο ψυχολογία. Για μας δουλεύει. Για μας δουλεύει. Πιο πιθανό θεωρώ τον Ενρίκε, ενώ σπουδαία αλήθεια. Μπορεί σταύρο να μην πάρουν ψυχολογία οι διεθνείς. Το βράδυ ενδεχομένως. Είναι και αυτό μια σκέψη. Θα είναι καλό για την τσέπη μας, Στέλιο. Αλλά... Θα είναι και καλό για τα παιδιά που δεν πήραν τα δικά μας όμως. Ναι. Το Λάπρο π.χ. Ναι. Που το ξέχασε για να πάρει τον Κολοβό. Ε. Πάντως σε πρώτη φάση για να τα λέμε όλα. Δεν δέχτηκε γκολ εθνική. Δεν δέχτηκε και φάση. Καθαρή αιστεία. Ο Χριστόπουλος του Χριστέν έχει την κοιλιά μου. Δύο γκολ παγκόσμιας κλάσης. Ενθουσιασμός, κάθεται, πέρασε αυτό. Ωραίο τρικάκι ήταν αυτό. Ωραίο τρικάκι που τράβηξε το Δόνι γύρω-γύρω και τους έβγαζε στην πλάτη της άμυνας. Θα σου σοκάρω αυτό που θα σου πω. Αυτό τα κάνει ο προπονητής. Δηλαδή αυτό δεν προέκυψε. Είναι ωραίο τρικάκι. Αυτό είναι βολεμένο. Είπα, του Άγγελου και το επιτελείο του. Καλά μου χτύπησε ο Μήτρογλου. Γιατί γέλαζα κάποιοι. Με το καλά μου χτύπησε ο Μήτρογλου και βγήκε για να πάει ένα παίκτη να κουνηθεί λίγο παραπάνω. Θεωρώ ότι έχει ακόμα πάρα πολλά τρίκ να δούμε. Άστος από το μανίκι. Δύσκολο να βγουν σήμερα. Άστος από το μανίκι. Θεωρώ, αλλά στη συνέχεια... Δηλαδή το πια Ιταλία, εντάξει, Φιλανδία, άστο για πλάκα. Λοιπόν, έχεις να πεις κάτι για την Ελλάδα, Σταύρο? Είπες κάτι θα πω για την εθνική. Για την ΚΑΠΑ 19. Α, για την ΚΑΠΑ 19. Τέσσερις η ώρα σήμερα. Τέσσερις η ώρα παίζει σήμερα και είναι η μισή ομάδα του ΠΑΟΚ της ΚΑΠΑ 19. Τσεχία, Ελλάδα στην Αγγλία. Ίδια ώρα το Αγγλία... Με νίκη η Ελλάδα αποκρίνεται από το Elite Round και πάει στο Πανευρωπαϊκό. Έτσι, σωστά. Μόνο ο πρώτος περνάει από τον όμιλο. Mm-hmm. Αν κερδίσει σήμερα η Εθνική την Τσεχία, η οποία είναι καλή σχολή, εντάξει. Γενικά είναι πολύ καλή σχολή η Τσεχή. Αν η Ελλάδα βγάλει το σύμπλεγμα που παρουσιάζει σε τέτοιες ηλικίες και παίξει σύμφωνα με το ταλέντο της και κερδίσει την Τσεχία, περνάει στο Πανευρωπαϊκό. Εντάξει, θα έχουν καταφέρει τα παιδιά αυτά κάτι φοβερό, δηλαδή να... Κοίτα, τώρα θα είχαν, αν κρατήσαν το 2-0 με τη Δανία, ήταν λίγο πιο σοβαροί. Θα θέλανε και ζωοπαλία. Όχι, περνούσαν, είχαν περάσει. Ναι, ήταν, είχαν ναι. 6 βαθμούς. Αλλά γενικότερα να πάνε όλα καλά για τα παιδιά, για την εθνική, το να βγάλεις την Αγγλία. Αυτή την Αγγλία που αν δείτε το roster θα καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται. Νομίζω ότι το έχει αναλύσει και το Repress κιόλας. Mm-hmm. Και μέσα στην Αγγλία δηλαδή, δεν γίνεται ο όμιλος στη Βοσνία. Στα Δημήτρανα, ναι. Ο όμιλος γίνεται στην Αγγλία. 4 η ώρα το παιχνίδι. Η τετράδα της άμυνας θα είναι του ΠΑΟΚ. Πολύ κριτική η εθνική νέων από το μέσα του Ολυμπιακού. Αστειότητες. Αστειότητες. Δεν ξέρουν και να κάνουν. Κάνουν πολιτική ακόμα και στις πλάτες των παιδιών. Δεν έχουν δηλαδή, δεν σταματάνε. Εμείς που ανεχτήκαμε το Ρέτζο αριστερό μπακ για να το πουλήσουν, πρέπει να ανεχτούμε και το Ταβατζηλίκι αυτό. Και το κάνουν και με άκουμψο και αστείο τρόπο, για να μην πω τίποτα άλλο. Ναι, ρε, δεν γίνεται να πιστέψεις ότι έχεις μιλήσει με 20 μάνατζερ και 20 σου είπαν ότι δεν ικανοποίησαν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή... Στο Ελλάδα-Δανία αναφερόμαστε. Ναι, δεν είναι. Αναφέρεσαι σε ένα δημοσίευμα που έγραφε. Ναι, αυτό. Ότι μπήκαν μεταξεταστέ 22 οι παίκτες μας. Ναι, ναι, ναι. Δεν γράφτηκε τίποτα στα μπλοκάκια των 22. Ναι. Και ότι... Σκάουτ που ήταν στο γήπεδο. Ναι, και ότι μίλησε με όλους τους σκάουτ. Παγκόσμιο ρεκόρ έρευνας. Δεν το έχει κάνει ούτε το National Geographic. Ναι, δεν... δεν το έχει κάνει ούτε το History Channel. Δεν το έχει κάνει. Και αν πήγε ο συνάδελφος και έλεγε αδερφέ, για να το λέω. Το μπλοκάκι σου. Μα είναι απόρριτο. Λέει... Έλα, δείξτε τώρα. Μ' αρέσει. Αυτό λέει ουσιαστικά ότι μίλησε και με τους 22. Βασικά, βρήκε τους 22. Ξεκινάμε από εκεί. Τους μίλησε, είδε τα μπλοκάκια, είδε ότι δεν ικανοποίησε κανένας. Το οποίο είναι ατυχές. Ναι, υπάρχει συνέχεια όμως. Υπάρχει... Αυτό ναι, ξεκινάει από εκεί. Στη νίκη της Εθνικής με την Αγγλία, στο ίδιο site. Γράφει άλλος, άλλο πράγμα. Γράφει ωραία. Ότι εντυπωσίασαν όλοι οι παίκτες της Εθνικής
Ένα προς ένα, ξέρω εγώ, Α, Β, πλην των παικτών του ΠΑΟΚ. Είναι κακή προσέγγιση. Εδώ μιλάμε τώρα για πρωτοσέλιδα σε οπαδικά μέσα, τα οποία, ρε φίλε, πραγματικά κάνουν πολιτική στις πλάτες παιδιών. Αυτό πες ήταν ένα άστοχο ρεπορτάζ που έγραψε ένας συνάδελφος. Έχουν γραφτεί τόσα και τόσα. Ήταν στην υπερβολή του πάνω, το ξεφτύλισε. Μιλάς για το πρώτο ή για το δεύτερο. Το δεύτερο. Το δεύτερο είχε γραφτεί για τον ίδιο τον Βαγγέλη τον Μίχο και για τον Μελιόπουλο αμέσως μετά. Και για τους παίκτες που κίνησαν ενδιαφέρον. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay, ναι. Δεν, εκεί δηλαδή λες ότι απλά βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος. Ένας συνάδελφος του ξέρω και όσο και Παναθηναϊκός, δεν είναι Ολυμπιακός. Ένα που παμακάριο. Ναι, για το πρώτο. Ένα άστοχο ρεπορτάζ για μένα. Για αυτό μπορεί να είναι εύστοχο. Εντάξει. Που είδε τα μπλοκάκια 22 σκάουτ. Ναι. Εντάξει. Εδώ μιλάμε τώρα για τα οπαδικά έντυπα. Τα οποία παίζουν μπάλα με χτυπήματα κάτω από το τραπέζι, κάτω από τη μέση. Κάτω από το τραπέζι, δεν πειράζει. Είναι τα αυτά. Δεν τρέχει τίποτα. Να στο κάνω λίγο εικόνα. Όχι. Για συνέχιση. Ναι. Που ρε φίλε, για μια εθνική που τη βαθμολογία να δεις, φαίνεται γιατί παίζουν 5-6 παίκτες του ΠΑΟΚ βασικοί. Δεν χρειάζεται να δεις παραπάνω. Έχουν να χάσουν ένα χρόνο, 1,5. Ναι. Είναι πρώτοι. Το κλειδώσαμε το πρωτάθλημα. Όχι. Θέλουμε ακόμα μία ή δύο νίκες. Ναι. Τελειωμένη υπόθεση. Τελειωμένη υπόθεση. Εντάξει. Και είναι διεθνής από μικρά. Δηλαδή παίξαμε με την Τότεναμ και με 10 παίκτες πατήσαμε μισή ώρα. Εντάξει. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Καλά τώρα, περίμενες κάτι διαφορετικό από τις οπαδικές εφημερίδες, ας πούμε. Ναι, να έχουν λίγο μπέσα, ρε. Αφού δεν το έχουν αποδείξει μόνο στα πρώτα, δεν την έχουν. Απλά εδώ μιλάμε για παιδιά που αναδεικνύονται και αυτό είναι το πιο μεγάλο κρίμα. Mm-hmm. Αλλά δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Εντάξει. 4 η ώρα σήμερα, Ελλάδα, Τσεχία. Θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι στην αμυντική τετράδα δεξιά ο Λίραντς, αριστερά ο Τσαούσης, Διαμαντής Μιχαηλίδης, οι δύο στόπερ, όπως είναι και στα παιχνίδια με Δανία και με Αγγλία. Και υπάρχουν και οι επιλογές του Τσιγκάρα, του Γκαργκαλατζίδη και του Γαϊτανίδη. 7 είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ στην Εθνική Νέων. Αν υπάρχει ζωντανή μετάδοση, κάποιο link, κάποιο live streaming, θα ενημερωθείτε το ΠΑΟΚ 24, γιατί νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που έχει ενδιαφέρον, ίσως περισσότερο και το Βοσνία-Ελλάδα το βράδυ. Με κάθε σεβασμό στους Έλληνες διεθνείς, αλλά πιστεύω ότι αυτή η εθνική δύσκολα θα καταφέρει να πετύχει κάτι καλό. Το ταλέντο το ψάχνεις με το κιάλι. Γεγονός. Από τη μεσαία γραμμή και μπροστά η κατάσταση είναι απελπιστική. Η άμυνα, οκ, okay, 6-5-6 επιλογές, 7 υψηλού επίπεδο, αλλά στα half, στα extreme, στους φόρους. Εγώ αυτό περιμένω να δω αν θα χρησιμοποιηθεί σήμερα ο Κουλούρης στην κορυφή της επίθεσης ή θα δούμε κανένα έργο με τον Μισάη. Εκεί. Δεν θεωρώ ότι θα δούμε έργο με τον Μισάη. Όχι την απίθανο. Εντάξει, ναι. Όχι την απίθανο. Εκεί είναι το θέμα. Ναι. Περιμένω να δω. Εγώ φαντάζομαι ότι θα δούμε τον Κουλούρη. Εικάζω, ελπίζω, προσδοκώ. Εγώ φαντάζομαι ότι θα δούμε τον Κουλούρη. Αλλά επειδή πρέπει να το δούμε, μέχρι να το δούμε. Ναι. Εντάξει, αυτά. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Λοιπόν, 5 εισιτήρια για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, πρώτος ημιτελικός κυπέλου Ελλάδος. Όχι αύριο Τετάρτη, τη μεθεπόμενη Τετάρτη, γήπεδο Τούμπας στις 7 το απόγευμα. FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 545-26. Θα κάνουμε την κλήρωση με την αγάπη 2-3 λεπτάκια πριν τις 2. Ξαναλέω, 5 εισιτήρια για τον ημιτελικό ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, Τετάρτη 3 Απριλίου, Τούμπα. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Παρασκευή η επόμενη παράσταση, το επόμενο σόου στο θέατρο Βεργίνα με τίτλο «Η κυρία επιθεώρηση, ένα πραγματικό υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης». Πολλοί αξιόλογοι ηθοποιοί και τραγουδιστές, Πινελόπενε Σασουπούλου, Ζέτα Δούκα, Κρατερός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς, Μάγκης Ελαπόρτας, υπάρχει και πολυμελής ομάδα χορευτών. Εισιτήρια στο ταμείο του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 217-234567 και στα καταστήματα public, δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική η είσοδος στο Ρίζιτς Καζίνο Θεσσαλονίκη πριν ή μετά την παράσταση. Πρέπει να έχετε συμπληρώσει απλά το 21ο έτος της ηλικίας σας και δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά, Εθνική Αντίσταση 171 στον πρώτο όροφο.
ή για να δω αν προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου, ολόκληρου του σπιτιού, πάντα με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες που θα φτιάξουν όλα όπως πρέπει με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν πακέτα για όλες τις ανάγκες και σε πολύ καλές τιμές, με άτοκες δόσεις και πραγματικά η Ανοδομός σας δίνει δυνατότητα να τα κάνετε όλα και πολύ ποιοτικά, αλλά και με καλές τιμές. Μαζί μας είναι και η Στίχημαν. Ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ είναι εδώ μαζί μας. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Πολλά ειδικά στοιχήματα για κάρτες, scorer, corner, τα πάντα. Συνδυαστικά στοιχήματα, live cash out, τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη όλο το 24ωρο, είτε με live chat είτε με email. Αν έχετε απορίες, σας στείλει αμέσως η Στίχημαν. Υπάρχει και το online καζίνο της Στίχημαν, επίσης εύκολη πρόσβαση και γρήγορα και με ασφάλεια από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Και υπάρχει και το Serie Application, το οποίο κατεβάζεται είτε και κινητό Android είτε κινητό iOS και με σωστές προβλέψεις και τύχη και ένα σερί σωστών επιλογών διεκδικείται μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα όλα αυτά από τη Στίχημαν. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Θα πάμε να σχολιάσουμε τη νίκη του ΠΑΟΚ στο Παλέ, με την οποία, Σταύρο και Αγάπη, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των φετινών ΠΑΟΚΑΡΙ σε όλα τα αθλήματα. Δεν είναι και πολλά, γιατί δεν έχει ο Άρης ομάδες στις μεγάλες κατηγορίες. Δεν θα ήθελε κιόλας, νομίζω, με βάση τα αποτελέσματα. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Τι να γίνει. Δεν ξέρω αν το θέλουν ή όχι. Αλλά έκλεισε μια χρονιά με τον ΠΑΟΚ να έχει μόνο νίκες σε άνδρες και σε γυναίκες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε τον Νίκο. Νίκο. Καλησπέρα. Για να πάρουμε τη... να καταφύγουμε το νερό. Ναι, ναι, εδώ είμαστε. Τώρα πίνεις νερό, έχεις να πιείς 24 ώρες νερό. Τώρα δεν έχεις να πιείς. Εκείνη την ώρα μιλούσατε και λέω κάτι να κατεβεί η γουλιά, αλλά δεν πειράζει. Okay. Ναι. Ωραία. Πώς το λένε. Ξεσπάει σύντροφος του 36χρονου που πέθανε μετά από επέμβαση για απώλεια βάρους. Να τα βλέπεις αυτά στα ίδιο. Εντάξει, και ο άνθρωπος μια χαρά ήταν. Εσύ αν τα βλέπεις που... Οπα. Τι είναι αυτό, ρε. Οπα. Εσύ αν τα βλέπεις που σκεφτόσουν για λιποναρόφηση, Σταύρο. Εγώ. Είναι επικίνδυνα αθλήματα. Εσύ σκεφτόσουν λιποναρόφηση. Πότε. Τι γίνεται. Γιατί γίνεται αυτό. Τέλος πάντων. Είπες ότι σκεφτόσουν ειλικρινά λιποναρόφηση. Τι λύση, μωρέ. Άκουσου, λέω. Είναι επικίνδυνα αυτά. Έτσι είναι, Νίκο. Κρύβουν κινδύνους αυτά. Λιποναρόφηση, εντάξει, γενικότερα. Περνάς λίγο δύσκολα μέχρι να βρεις τον εαυτό σου, αλλά νομίζω ότι αν πάνε όλα καλά, μετά είσαι καινούριος. Ναι, αλλά Σταύρο, σε στηρίζουμε. Αγάπη, μπορείς να κάνεις. Τον είχες ακούσει, τον είχες ακούσει, Νίκο, το Σταύρο που έλεγε τις προάλλες ότι θα βάλει και six pack και τα λοιπά. Τον είχα ακούσει κι εγώ. Ισχύει. Το έχεις πει. Δεν λέω ποτέ κάτι στον αέρα. Ναι, στον αέρα. Ισχύει αυτό. Δεν λέει ποτέ στον αέρα κάτι ο Σταύρος. Αυτό είναι μια άλλη. Λοιπόν, πάμε στην ένδοξη ομάδα του μπάσκετ. Στην ομάδα του Cats Basket, το νέο άθλημα το οποίο είδαμε, έλαβε χώρα στο Palette Sport το περασμένο Σάββατο. Και έχω μια φωτογραφία, Νίκο. Ναι. Στην οποία ο Χάρης. Εκείνος το λέει άψα 35 δευτερόλεπτα του Γκάρετ που χάσαμε, ναι. Που του κόβει το χέρι, δηλαδή με το αριστερό χτυπάει το δεξί χέρι χαμηλά, όχι δηλαδή στο μπράτσο, σίγουρα να κουνηθεί το χέρι δηλαδή, ωραία, από τη βάση του, και δεν σφύριξαν τίποτα. Ένα από τα 55 σφυρίγματα που δεν δόθηκαν στον ΠΑΟΚ το περασμένο Σάββατο. Θα προσπαθήσω να κάνω τη φωνή γνωστού καθηγητή διαιτησίας. Είναι μία δύσκολη φάση. την οποία ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση. Βλέπουμε εδώ. Πρώτα απ' όλα, ενώ περιμένουμε να είναι. Δεν επηρεάζει την προσπάθεια του αθλητή. Και σύμφωνα με τον κανονισμό, Νίκο. Εδώ, εδώ μεταξύ, η έκπληξή μου ποια είναι. Πριν από το παιχνίδι, είμαι προετοιμασμένος για τον Παναγιώτο να είναι το σούπερ σύγχαμα. Ωραία, με μπέρτα κανονικά σίγμα στο στήθος. Όχι από Σούπερμαν, ναι, από το σίγμα. Από το σίγμα, ναι. Ωραία. Ναι. Και ο Καρακατσούνης δίνει το καλύτερο εαυτό του, φίλε. Εντάξει, παιδιά. Δεν υιοθετείς το σίγμα, εγώ το είπα. Όχι, δεν είναι. Ναι. Τώρα, σε ένα τέτοιο παιχνίδι είναι Άρης ΠΑΟΚ, εντάξει. Δηλαδή το ξέρουμε. Κάθε χρόνο στο Άρης ΠΑΟΚ, στο Παλέ. Πολύ ξύλο, έτσι. Χαμηλά σκορ. Πολύ ξύλο, πολύ ξύλο. Πολύ ωραία. Και οι τέσσερις διαιτητές που ορίζει αυτή η φοβερή κέδη είναι ο Καρακατσούνης, ναι. Ο Παναγιώτου,
Και ο Ανδρικόπουλος. Δηλαδή... Ο Ανδρικόπουλος, πέντε σφυρίγματα πυροκαημένος, άντε 3-2 να ήτανε. Τον βγάζω εγώ από το κάδρο. Ναι. Οι άλλοι δύο, ρε φίλε. Είναι για σκότωμα, σε εισαγωγικά βέβαια, μην τους πυροβολήσει κανένας και βρούμε τον πελά μας. Ναι, αλλά εντάξει, είναι εμετική. Ναι. Ο Χρυσικόπουλος είχε κάτι χέρια μετά το τέλος του αγώνα, βγήκε από τα αποδυτήρια και τα χέρια του ήταν σαν να έπαιζε με γάτες. Σαν να ναι. τον είχαν χώσει κάπου με γάτες και οι γάτες του ορμούσανε. Αφού ήταν γεμάτα χέρια... κατσουνιές. Πάλι καλά, ναι. Να, μην λέει, ναι. να μην έχει παράπονο. Τι να πω, δεν μου κάνει πλέον τίποτα εντύπωση, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν υπήρχε κι άλλος τρόπος για να παιχτεί το παιχνίδι. Να, ναι. ναι, ακριβώς. Να έχει τέλος πάντων suspense στο τέλος. Μπορώ να καταλάβω το λόγο μιας τέτοιας διαιτησίας, γιατί έχουμε καταλάβει φέτος ποια είναι η εκλεκτή ομάδα της ΚΕΔ που πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην τετράδα, ό,τι και να γίνει, η οποία έχασε αυτό το Σάββατο και έχασε και με μεγάλη διαφορά, οπότε έπρεπε ο αμέσως επόμενος που ερχόταν κάπως να χάσει και αυτός, και μιλάω για το Περιστέρι, ναι. που είναι η διαιτησία που έχει φέτος είναι, τι να πω, δηλαδή, εκείνο με την Κίμη, ρε φίλε, ναι. ούτε σε χάσει την Ευρωλίγκα, διαιτησίες, τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι στο τέλος, εντάξει, η διαφορά ποιότητας που φάνηκε κανονικά και στο πρώτο ημίχρονο, σίγουρα και τύχη, έτσι, γιατί εντάξει, όταν πάει στο τέλος στο μάτς, κάποιος όλος θα βάλεις εσύ, λάθος θα κάνει ο άλλος, ένα λάθος μπορεί να κάνεις εσύ και όλα αυτά. Εντάξει, ρε φίλε, τι τύχη. Ωραία. Είμαι εγώ ο Χάτσερ. Mm-hmm. Προσπαθώ να τριπλάρω. Σε κάθε τρίπλα μου τρώω δύο σφαλιάρες. Ωραία. Mm-hmm. Και δεν σφυρίζει τίποτα. Ποια τύχη. Δηλαδή, στο 8ο φάουλ έδιναν ένα. Ναι, συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε. Απλά σου λέω ότι όταν στο τέλος πάμε πια εκεί, δηλαδή τύχη. Κάνει ο άλλος ο Μποχωρίδης, λέω για παράδειγμα. Δηλαδή, αυτό εννοώ τύχη. Το πώς πηγαίνει σε μια-δυο επιθέσεις στο τέλος που κρίνεται το παιχνίδι. Του ψηρίζει την μπάλα ο Μαργαρίτης εκεί στο κλέψιμο του κόσμου. Ναι, δηλαδή... ναι. Του έχει κλέψει ο κόσμος κανένα 4-5 φορές την μπάλα στο το παιχνίδι. Ναι. Η ουσία είναι ότι η δουλειά έγινε. Για μένα πολύ πιο σημαντικό, εκτός από ότι φυσικά η νίκη, είναι και το κομμάτι το πώς αντέδρασε η ομάδα σε αυτό το σημείο της σεζόν που στο μυαλό των περισσότερων λίγο μένει ότι οκ, okay, έμεινε εκτός Ευρώπης, κατάφερε να συνεχίσει να πάει παρακάτω. Να σου πω και κάτι άλλο. Μου είπανε ότι και με το. Γιατί δεν το έβλεπα, γιατί ήμασταν στο Αγρίνιο, ότι και με τον ύφεστο ο Σχοινάς μας παίζει 80-20. Εννοείται. Και στο τέλος του αγώνα λέει, σας έπαιξα 50-50. Είναι γνωστό αυτό. Σήμερα σας έπαιξα 50-50. Ναι. Στο παιχνίδι με τον ύφεστο υπάρχει μια φάση στο τέλος, ναι. η οποία κρίνει πάλι το παιχνίδι με το καλάθι του Φρεϊμάνης. Τι κάνει εγώ αυτό? Να σου πω. Εγώ να σου πω, το καλάθι που έβαλε στα 8 δέκατα, ναι. κέρδισε ο ύφεστος. Εγώ να σου πω ότι είναι πρόθεσμο, πολύ ωραία. Είναι πρόθεσμο, ναι. μέτρησε το καλάθι. Είναι καλάθι στα 8 δέκατα. Δεν πρέπει για να είσαι 100% σίγουρος να πας να το δεις. Ναι. Και να πεις, ναι παιδιά, μετά είναι το καλάθι. Δεν πήγε κανένας. Όχι, ήταν όλοι σίγουροι. Ναι. Όλοι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, έχει προηγηθεί και εκείνο με τον ύφεστο στο πρώτο γύρο. Ναι, δηλαδή. Εγώ μπορεί να έχω 2-3 νίκες λιγότερες εξαιτίας αυτών των καθυστερημένων που μας πρέπει να διαχάσουν. Και επίσης, ναι. επίσης, τώρα έτσι όπως έγιναν τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, να που βγαίνει για όλους, ναι. το κάτι παραπάνω. Βεβαίως. Δηλαδή, είναι ίδιο για τον ΠΑΟΚ να παίξει ημιτελικό κυπέλλο Ελλάδος με μειονέκτημα, πρωταθλήματος Ελλάδος, με μειονέκτημα έδρας, με την ΑΕΚ. Όχι βέβαια. Από το να παίξει με τον Παναθηναϊκό ή να παίξει με τον Ολυμπιακό. Αν φτάσει εκεί, μπορεί να μην φτάσει, δεν το ξέρουμε. Ναι. Αλλά λέω εγώ. Γιατί ο Ολυμπιακός να φύγει όλη η τιμωρία αποκλείεται. Να πέσει η τιμωρία, δηλαδή από τους μείον 12 που έχει πάει, να πάει μείον 7, αν δικαιωθεί στο ΣΕΑΔ για το πρώτο μείον 6, πάλι ναι. δεν είναι τόσο ψηλά. Δεν φτάνει εκεί στο 2-3. Ναι. Το 4, ξέρω εγώ. Είναι πιο κάτω. Ωραία. Και εγώ σου λέω ότι ο Πάο για παράδειγμα βγαίνει τέταρτος, λέω ένα παράδειγμα στην κανονική περίοδο. Ναι. Παίζει με πλεονέκτημα έδρας, περνάει και έχει μετά να παίξει ημιτελικά, ή βγαίνει τρίτος και έχει μετά να παίξει 2-3 ημιτελικό. Ναι. Η δεύτερη ΑΕΚ για παράδειγμα που λογικά θα είναι δεύτερη. Ναι. Το ίδιο είναι. Διεκδικείς πάλι κάτι, θα μου πεις τι διεκδικείς, το πρωτάθλημα. Όχι, δεν θα το πάρεις με τον Παναθηναϊκό. Αλλά με χαλάει να πάω στους τελικούς, δε. Ακριβώς, αυτό λέω. Αυτό λέω. Αλλά γενικά φέτος... ένα παίκτη να πάρω, που μαθαίνω παρακαλάνε κάποιοι. Λέμε τώρα. Θα πάρει ο Πάκο. Ναι. Ένα παίκτη να πάρω λοιπόν. Και να αφήσω τον Τέπιτ στην άκρη που τον βάζω 37 λεπτά τον άνθρωπο και 36 και 35. Δεν έχω να ζηλέψω και πάρα πολλά. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Να πάω να παίξω στο 3. Να βγω τρίτος. Να παίξω 2-3. Να πάω να παίξω τελικό.
να πάρω και μια νίκη σου λόγω στο παρατάκι. Κοίτα, στο 3 πλέον, έτσι όπως είναι η κατάσταση, είναι η ΑΕΚ έχει απόσταση έτσι και από ΠΑΟΚ και από Προμηθέα και από Περιστέρη. Είναι δύο βαθμούς πάνω, οκ. Εντάξει, η ΑΕΚ λογικά θα είναι δεύτερη. Έτσι όπως πήγαν τα πράγματα στον Ολυμπιακό. Μετά από εκεί πέρα, ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει την έδρα του με Κολοσσό, Λαύριο, Πανιόνιο. Ναι. Η λογική λέει ότι παίρνει τρία στα τρία. Εκτός έχει να πάει να παίξει με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και στο Περιστέρη και στην Ελληνική. Ο ΠΑΟΚ με τέσσερις νίκες είναι τρίτος. Αυτό φαίνεται να είναι. Ωραία. Αυτό φαίνεται να είναι. Έτσι όπως κάθε τα αποτελέσματα αυτή την αγωνιστική που έχασε ο Προμηθέας στην Κίμη και έχασε και το Περιστέρι στο Λαύριο και κέρδισε ο Πάκος και στο Παλέ ή ήταν από τον Ήφαιστο ήρθε θα ίσα. Έτσι, ναι, άμα την είχα όμως, σου λέγα εγώ. Ναι, φυσικά. Και αν είχες και την νίκη και στη Λίμνο, θα έρθουν να μαζί με την ΑΕΚ τώρα. Ναι. Ναι. Ο Πάκος λοιπόν έχει το πλεονέκτημα σε ισοβαθμία με τον Προμηθέα. Το Περιστέρι το έχει κερδίσει εδώ 14 πόντους αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και θα πάει να παίξει την αγωνιστική εκεί. Για να κερδίσει ή τέλος πάντων αν τον βολεύει να κερδίσει. Να ξέρουμε ξένους διαιτητές στο Περιστέρι. Να κρατήσει. ναι. Σίγουρα. Λοιπόν, οπότε ξαναβγαίνει σιγά σιγά ένα κίνητρο όσον αφορά τη συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς μέσα στην ομάδα, στα δικά μας τα μάτια φαίνεται ότι από τη στιγμή που μένεις έξω από την Ευρώπη, κάπως λίγο σε ζώνη τελειώνει. Στην ίδια την ομάδα μέσα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν σκέφτεται κανένας ότι. Καναφράγκο έπεσε να προθέσω, κάτι πήρανε. Δεν έχουμε πει. Ναι, τα δύσκολα είναι, τα δύσκολα είναι πίσω. Ναι, τα δύσκολα έχουν ξεπεραστεί. Κάτι πήρα. Ναι. Ωραία, οπότε λοιπόν, αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με το ότι πλέον η ομάδα, και δεν είναι τυχαία εικόνα στο πρωτομήχρονο με τον Άρη, πλέον η ομάδα έχει μέρες, ώρες μαζί στο γήπεδο για να προπονηθεί. Έτσι, είναι καλά όσον αφορά. Δεν έχει κάποιος θέμα πριν του Τζόνς, δηλαδή δεν έχει προκύψει κανένας μικροδραματισμός. Έχασε μια προπόνηση, δύο προπονήσεις, θα μπει την Παρασκευή. Ναι, είναι 15 χιλιαρικά και να βρούμε, να πάρουμε τον Αντι Τζόνς. 15 χιλιαρικά. Ναι, 15 χιλιαρικά και παιδιά μας λείπουνε. Παρακαλάει το παιδί, παρακαλάει να έρθει. Είναι εργαλείο. Θα μας δώσει απίστευτες λύσεις, έτσι όπως είναι η ομάδα. Αν λέμε για τον ίδιο, το μόνο κακό είναι ότι είναι καιρό εκτός. Θα βρει το ρυθμό του. Θα τον βρει. Ναι. Δεν θα του ζητήσουμε να παίξει 30 λεπτά με το καλημέρα. Αλλά μην παίζει και 37 ο Τέπιτς. Θα παίζει 25 ο Τέπιτς, 15 αυτός. Θα το βρούμε εκεί. Ναι. Μπορεί 15. Φυσικά. Πόσο καιρό είναι εκτός? Δεκέμβριο. Δεκέμβριο, Γενάρη. Φρεσκαρίστηκε. Τίποτα, ρε. Φρεσκαρίστηκε. Κύριε Γιωάννη, είσαι έτοιμος. Για κάποιο λόγο δεν τον αφήνουν να φύγει κιόλας. Δεν ξέρω τι έχουν πάρει την κυβέρνηση, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Δεν τον αφήνουν ελεύθερο. Ναι. Είναι εκτός ομάδας. Ναι. Συγκεκριμένος. Τώρα μεταξύ μιλάμε με μάδες ευθύος. Τέλος πάντων. Okay. Ωραία, για το Betaway λέμε. Ναι. Ωραία. Ναι. Είναι εκτός ομάδας εδώ και καιρό και δεν τον αφήνουν να φύγει για κάποιο λόγο. Ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Πού είναι? Στη Σάσαρη. Αν έχει 15.000 κανείς, θα του τα δώσουμε. Κάποτε. Ωραία. Ας τα στείλει στον λογαριασμό του και του ατζέντη. Αν μιλάμε για το συγκεκριμένο, ναι. Που ξέρουμε και για τι παίχτη ζητάμε, και προφανώς και από τη στιγμή και πέρυσι στην ομάδα θα θέλει και λιγότερο χρόνο προσαρμογής, ναι. Εγώ νομίζω ότι ο συγκεκριμένος, εφόσον βολέψουν οι συγκυρίες όλα αυτά και το κέρδη, το να τον έχεις έτοιμο στα play-off θα είναι πολύ μεγάλο όπλο. Πλάκα κάνεις. Να έχω Χάτσερ, να έχω Κος που θα βρει ρυθμό. Γιατί διάβασα την ανησυχία σου. Ωραία. Τι ρυθμό να βρει εσύ, Νίκο, που σε κάθε επίθεση τρώει 10 κλωτσιές και 5 σκουντιές και δεν παίρνει φάουλ. Δηλαδή ανθρώπινο είναι. Και ότι ο Χάτσερ βάζει δύο μεγάλα σουτ είναι τυχαίο. Να σου πω λέω κάτι για τον Κος. Είναι και λίγο. Τώρα, φυσιολογικό, ναι, φυσιολογικό. Είναι 36 χρονών, παιδιά. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να πάει μια χρονιά έτσι, όλα προς τα πάνω και να έχει συνεχώς μια έτσι, καλή εικόνα. Κάποια στιγμή θα του βγει και κούραση. Είναι και έτσι. Ο τρόπος των παιχνιδιών, ρε φίλε. Δηλαδή με την ΑΕΚ ξύλο. Συμφωνώ. Δηλαδή, που εκτέθηκε με την ΑΕΚ και τον Άρη. Ωραία. Ναι, με την ΑΕΚ ξύλο. Ασύλληπτο. Με τον Άρη ξύλο. Ασύλληπτο. Ναι. Επιλογή διαιτητών συνειδητή. Γιατί οι άλλοι έχουν και λύσεις. Ο Άρης πραγματικά δεν πάει να παίξει κάτι άλλο. Η ΑΕΚ μπορεί να παίξει κάτι άλλο, έχει και λύσεις. Η φθορά δηλαδή σε μένα θα χτυπήσει. Ναι. Εντάξει. Okay. Απλά για τον Γκος,
Εγώ είμαι σίγουρος, απλά πίστευα ότι θα έρθει πιο νωρίς, δηλαδή πίστευα ότι θα τη δράσει στο δεύτερο μάτς με την ΑΕΚ. Δεν το έκατσε. Okay. Είμαι σίγουρος θα επιστρέψει. Έτσι. Και όντως αυτός όταν λέει ότι εγώ προετοιμάζομαι και να είμαι τον Απρίλιο και τον Μάιο όπως πρέπει, γιατί εκεί κρίνονται πράγματα, θα είναι όπως πρέπει. Όπως ήταν και πέρσι. Απλά είναι φυσιολογικό ότι βγαίνει και λίγο φθορά για αυτό που λες και εσύ και λίγο κούραση μέσα στη σεζόν. Έτσι. Και εντάξει, ο Γκος δεν είναι και κανένα φρικό της προπόνησης. Έτσι. Για το που το λέμε. Δεν είναι και άνθρωπος ο οποίος θα πάει στο γήπεδο, ξέρω εγώ, 10 η ώρα το πρωί και θα φύγει 4 η ώρα το απόγευμα. Έτσι. Είναι και μιας ηλικίας, είναι μιας... Παίζει πιο πολύ με το αισθητό του, με το ταλέντο, με την εμπειρία του. Έτσι. Δεν είναι κακό αυτό. Έτσι. Βγάζει το σπίτι του στα χρόνια. Ωραία. Τέλος πάντων. Η ουσία τώρα είναι ότι μετά από αυτή τη νίκη, εντάξει, βγαίνει και λίγο η ψυχολογία καλύτερα στην ομάδα και πάει για τη συνέχεια νομίζω καλύτερα και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για αυτή την ομάδα το ότι θα έχει χρόνο να προετοιμάζει παιχνίδια, να προπονείται μαζί, να δουλεύει πάνω στον εκάστοτε αντίπαλο, γιατί μέχρι εκεί τότε, μέχρι τον τελικό και στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, ο χρόνος ήταν πάρα πολύ περιορισμένος σε συνδυασμό με τα γύρω-γύρω, με την κούρση που μπορεί να βγαίνει, δημιουργούσε διάφορα ζητήματα. Τώρα που έχει περισσότερο χρόνο για να προπονηθεί, να μην έχει θέμα τραυματισμών και στην πορεία κάποια στιγμή να έρθει και ένας ακόμα στο 3 που όντως χρειάζεται, να δούμε πώς θα κλείσει τη σεζόν. Ωραία. Πάρε το Betway. Πάρε τηλέφωνο και πίεση. Και κάνε τα Βατζηλίκη δημοσιογραφικό. Άμα δεν το πάρετε, θα σας πω εγώ και τα γνωστά. Ρε. Θα σας κυνηγάμε. Θα σας κυνηγάμε στο θάνατο. Ανύπακτη, τέτοια θα λες. Φίλοι μας είναι εντάξει, αλλά κάνε ένα δημοσιογραφικό τα Βατζηλίκη. Δεν επιστρέφει ο Πρέλεβιτς από την Αυστραλία με 15 χιλιάρικα. Δεν μαζέψει και από τους προφαντούς τους είδα τους δικούς μας εκεί. Το τρώνε το φιλέτο. Καλά περνάς την Αυστραλία. Το τρώνε το φιλετάκι. Δεν έχει 15-20 χιλιαρικάκια τώρα εκεί πέρα. Φέρει 20 να μας περισσέψουν και 5 για κάτι δεξιά ζητά. Να σου πω κάτι. Ένα κροκόδιλο. Τι, ένα κροκόδιλο. Το δέρμα του, πόσο δεν είναι ακριβό αυτό. Τι λέω κι εγώ, τι λέει. Ας φάξω ένα κροκόδιλο. Τι είναι. Εκεί πάει στο σχολείο και έχει ταμπέλα. Προσοχή κροκόδιλη. Δεν το ξεφτώ. Αλήθεια είναι κάτι. Δεν έχει τύχει να το ακούσω κάπου. Ναι, δεν είναι τραπεζούντα που το βλέπουν μόνο σε National Geographic. Έχει κροκόδιλους. 8 στα 10 δηλητηριώδη ζώα. Ναι. Καλή ώρα. Ωραία. Είναι στην Αυστραλία. Ναι, ναι. Δεν το ξεφτώ. Εκεί μας έτσι μπήσει μέδουσα. Δεν έχει άχφερε λίγο να τρίψω. Τελειώσαμε. Γεια σας. Γεια. Δες και κανένα ντοκιμαντέρ. Φτάνει με το UGS και τα... Φτάνει. Μας έχεις ξανακτήσει. Ευχαριστούμε Νίκο. Νίκο. Καλό μεσημέρι. Γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, έπεσε το επίπεδο, αποχώρησε ο Νίκος. Ευχάριστα νέα τη σημερινή προπόνηση. Κάτσε να τα ακούσεις λίγο. Ναι, τα διάβασα. Τα διάβασες. Ωραία. Το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης έβγαλε και ο Πέλκας και ο Ελκαντούρη. Οι εξετάσεις έχουν δείξει ότι κλινικά έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών τους. Άρα τους λείπει μόνο λίγος ρυθμός. Και αφού η μέρα Τρίτη πήραν μέρος στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης, να μην προκύψει κάποιο απρόοπτο, να πάνε όλα καλά και να είναι και οι δύο διαθέσιμοι για το παιχνίδι της Κυριακής. Αναφέρομαι σε Πέλκα και Ελκαντούρη. Επέστρεψε και το καμάρι του πράσινου ακροτηρίου, ο Φερνάντο Βαρέλα. Έκανε αποθεραπεία στο γυμναστήριο στη Νέα Μεσημβρία. Και ο Λιμνιός έκανε θεραπεία, είναι ερωτηματικό για το παιχνίδι της Κυριακής. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του τρίτου μισάωρου. Θα πάμε στο διάλειμμα για να έχουμε και τον καλεσμένο μας στο τελευταίο μισάωρο. Νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη που θα ακολουθήσει. FM κενό, πάω κονοματεπώνυμο. Το στέλνετε στο 54526, 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης τη μεθεπόμενη Τετάρτη. Πρώτο ημιτελικό στην Τούμπα. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54526. Μαζί μας είναι το Ρίτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Από τα ταμεία του Καζίνο, από το ticketservice.gr και από τα καταστήματα Public εξασφαλίζεται θέση στην κυρία επιθεώρηση. Πραγματικά ένα μεγάλο υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης στο Θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης. Για 4 ακόμα παραστάσεις, η πρώτη εξ αυτών είναι Παρασκευή 29 Μαρτίου, η δεύτερη Σάββατο 30 Μαρτίου. Μαζί μας ήταν Άξους, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη. Έτοιμο και το κατάστημα της μισή μέρα στο τέλος. Άνοιξε την Παρασκευή, νομίζω ήταν η πρώτη του μέρα. Πάρα πολύ κωδική και εκεί, όλη η ανδρική συλλογή, η παιδική, η γυναικεία, αξεσουάρ, τσάντες και φυσικά παπούτσια. Και στην πλατεία Αγίας Σοφίας κατάστημα και στο Mediterranean Cosmos, πολλά στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο παντού
και στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πάρα πολύ καλές τιμές, πολύ καλές οι προσφορές στα στόκ. Και εντάξει, μιλάμε για Naxos. Είναι ένα brand το οποίο το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Και ξέρουμε ότι αν εμπιστευτούμε αυτό το κατάστημα και πάρουμε παπούτσια από εκεί, θα τα έχουμε για πάρα πάρα πολύ καιρό. Και η Στίχημαν, τελευταία μέρα προβληματικών στην Ευρώπη σήμερα. 8 παιχνίδια στο σύνολο, Βοσνία, Ελλάδα, μηδενική ικανότητα στη Στίχημαν, 88 άσος, 3,5 ισοπαλία, 5,40 το διπλό της Εθνικής σε ένα αμφίροπο παιχνίδι, τουλάχιστον έτσι δείχνει θεωρητικά. Τα άλλα μάτς μου φαίνεται υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή και παίζεται με ασφάλεια και ταχύτητα και σε μεγάλες αποδόσεις στη Στίχημαν. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην τελική ευθεία για το σημερινό ΠΑΟ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Έχετε ακόμα 10 λεπτάκια. Λοιπόν, έλεγα ότι δίνουμε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης την ερχόμενη Τετάρτη. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Έχετε ακόμα 10 λεπτάκια. Θα κάνουμε την κλήρωση για τα 5 εισιτήρια με την αγάπη, με το που ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη με το σημερινό μας καλεσμένο. Έχουμε τον Κώστα Παϊσιάδη, τον αντιπρόεδρο του ΤΑ ΠΑΟΚ. Λίγο να αναφερθούμε στα όσα γίνανε στο Ρέντι. Πραγματικά κάθε φορά βλέπουμε και άλλα πράγματα να γίνονται. Κακώς δεν προκαλούν έκπληξη. Κακώς έχουμε φτάσει να τα θεωρούμε και αυτονόητα. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα μας τα πει καλύτερα ο αντιπρόεδρος του ΤΑ ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχετε ηρεμήσει, κύριε Παϊσιάδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σας. Εντάξει, δεν είναι. Ήρεμος. Ήρεμοι φύγαμε, θα έλεγα. Αλλά το θέμα δεν είναι το πώς καταλήγεις να φύγεις. Το θέμα είναι το τι συμβαίνει και το τι περνάς. Κάθε φορά, όχι μία φορά κιόλας. Αλλά εντάξει, το βασικό είναι να αντιμετωπίζεις τη στιγμή σωστά και νομίζω ότι όσο υπομονή και όσο προετοιμασμένος και να πας σε κάποιες καταστάσεις στον Ολυμπιακό, πάντα κάτι καινούργιο θα τις αντιμετωπίσεις. Σε επίπεδο και περιβάλλοντος και διαιτησίας. Ναι. Ξεκινώντας λίγο από το τι συνέβη, έτσι, για να σας πω ακριβώς το τι ήταν αυτό ουσιαστικά που προκάλεσε καταρχήν το επεισόδιο που συνέβη, ήταν στην αλλαγή του τρίτου σετ και ενώ ο Ολυμπιακός έχει πάρει αυτό που ήθελε από το παιχνίδι, δηλαδή τον πόντο με τα δύο νικηφόρα σετ, και γίνεται η αλλαγή του τερέν για κάθε ομάδα, την ώρα που περνάει πίσω από τον πρώτο διαιτητή η ομάδα του ΠΑΟΚ, στον Αμερικάνο αθλητή, στον Γκάρετ, στον Μακουντούρια, πέφτουνε δύο κουτιά αναψυκτικών, κάτι πυρόπιτες, κάτι. Και μπαίνει σε μια διαδικασία. Τώρα αυτοί είναι άνθρωποι που έρχονται από Ευρώπη και από Αμερική, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τώρα το περιβάλλον των ελληνικών γηπέδων και το ότι ο συγκεκριμένος κόσμος είναι εκεί για να δημιουργήσει πρόβλημα, ναι, όχι για να δει παιχνίδι. Και μπαίνει σε ένα διάλογο. Εν τω μεταξύ βλέπω εγώ τη σκηνή αυτή ακριβώς, γιατί ήμουν υποψιασμένος από την ώρα που μπήκαμε στο γήπεδο ότι μπορεί να συμβεί κάτι και πάντα στις αλλαγές του τερέν ξέρω ότι είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Παρακολουθούσα δηλαδή την αλλαγή με το που βλέπω ότι εξελίσσεται το σκηνικό αυτό. Στο σημείο που μας φιλούσαν τους παράγοντες δηλαδή πάνω στην κερκίδα, φεύγω και πηδάω μες στο γήπεδο. Και κατευθείαν ζητάω την ομάδα να φύγει από το γήπεδο, γιατί μου έρχονται στο μυαλό οι σκηνές από το προπέρσινο παιχνίδι όπου στηθήκαμε στον πάγκο της ομάδος 18 άτομα και από παντού πέφταν αντικείμενα. Θυμόμαστε, ναι. Ο κόσμος, οι λεγόμενοι επιτηρητές του χώρου μέσα στον αγωνιστικό χώρο που ήταν για να ελέγχουν το χώρο είχαν μετατραπεί σε τιμητές της κατάστασης και χτυπούσαν αστυνομικούς και με προσπάθεια να φτάσουν τον πάγκο εκείνη τη μέρα. Ναι. Και επειδή έχουμε όλο αυτό το σκηνικό έτσι υπόψη μας, προσπαθώ να βάλω την ομάδα μέσα στα ποδητήρια για να ηρεμήσει η κατάσταση. Πραγματικά γύρω στα 10 άτομα μπήκανε μέσα στα ποδητήρια. Στη Φυσούνα φυσικά οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί δηλαδή που επιτερούν το χώρο και προσπαθούν να ελέγχουν την κατάσταση εσωτερικά του γηπέδου, κλωτσίσανε, φτύσανε, χτυπήσανε. Εγώ πρόλαβα, έσπρωξα φυσικά να το χτύπησα και τον αγκώνα στην προσπάθειά μου έτσι να μην ακολουθούν τους παίκτες. Εξελίχθηκαν διάφορα σκηνικά. Τέλος πάντων, ήρθε και ο Κουντούρης και ο Ταρνατόρος για να μου πούν ότι πρέπει να βγει η ομάδα. Εγώ τους είπα δεν έχω καμία πρόθεση να μην ξεκινήσει το παιχνίδι. Οπότε θα ξεκινήσει το παιχνίδι αρκεί να ηρεμήσει το γήπεδο. Δεν είχαμε δηλαδή καμία πρόθεση να φύγουμε από το γήπεδο. Και μετά, εντάξει, συνεχίστηκε το παιχνίδι, τελείωσε κανονικά.
Φυσικά μετά με το τέλος του παιχνιδιού είχαμε μια ένταση με τον διαιτητή, στον οποίο απευθύνθηκα εγώ έτσι με πολύ έντονο τρόπο και του είπα ότι είναι απαράδεκτο να τελειώνει την κανονική διάρκεια της regular season με ένα σφύριγμα που βρήκε μια υπέρβαση του Φιλίποφ πάνω στο φιλέ. Ναι. Ότι το περιστατικό από μόνο του, το σφύριγμα από μόνο του προκαλεί, προκαλεί και έκπληξη και, και προκαλεί και... Ερωτηματικά πολλά. Ερωτηματικά και οτιδήποτε άλλο μπορείς να υποθέσεις, γιατί είναι ένα σφύριγμα που είναι καθαρά στην κρίση του διαιτητή. Δεν μπορεί να επέμβει ούτε το VAR, ούτε το ότι ήταν μέσα, ούτε το έπιασε στον μπλοκ, ούτε το ότι, ξέρω εγώ, βρήκε στο τάδε πόδι, ούτε οτιδήποτε. Είναι μια καθαρά φάση κρίσης του διαιτητή. Τη δίνει στον αντίπαλο και τελειώνει το σετ και τελειώνει ουσιαστικά και την πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Και δεν είναι το σκορ ανοιχτό, δηλαδή να πεις ότι ο Ολυμπιακός ήταν στο 23 και ο ΠΑΟΚ στο 17 και τελείωσε το παιχνίδι, ή στο 24 ξέρω και ο ΠΑΟΚ στο 17. Ήταν το μάτς, το ισοφάριζε ο ΠΑΟΚ και ξαναπηγαίνανε στη διαδικασία του, του 2 για να φτάσει στο τέλος του σετ. Φυσικά αυτό, αυτό όμως φυσικά δεν εξαιρεί τη δική μας ευθύνη. Σε ένα σετ που ήμασταν πάνω 5 πόντους και ήμασταν πάνω από το 20 στους 5 πόντους, δεν ήμασταν δηλαδή στο 7-12 ή στο 14-19 ας πούμε, ήμασταν στο 17-22 για το ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό είναι κάτι που... Έτερων εκάτερων, οκ, φαντάζομαι. Έτερων εκάτερων, ακριβώς. Αυτό δεν δίνει κανένα δικαίωμα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Έχουμε μαζί μας και τον Ραφαήλ. Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα και σας, Στέργιο, καλησπέρα και στον κύριο Μπεϊσέρ. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Πέρα από αυτά που γίνονται στο Ρέντι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια στιγμή που θα γίνει κάτι, κύριε Παϊσιάδη, μια τιμωρία ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, Ραφαήλ. Νομίζω η ερώτηση για να ελαφρύνουμε λίγο και το κλίμα είναι, εντάξει, δικαίως σίγουρα θα περιμένουν με τους τίτλους οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αλλά αν υπάρχει μια πρώτη ικανοποίηση με τις αλλαγές τις οποίες έχουν γίνει στην ομάδα από το Γενάρη και μετά, με την μέχρι στιγμής εικόνα που δείχνει η ομάδα. Τον έχουμε, δεν έχουμε τον κύριο Πασιάδη. Ναι, ναι. Α, για μένα να μιλάτε. Ναι, η ερώτησή σας ήταν. Συγγνώμη, δεν ξέρω, Ραφαήλ, γιατί έκανε και Ολυμπιακός αλλαγές και μπερδεύτηκα λίγο, εντάξει. Ναι, ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και τις αλλαγές όπως ρωτήσατε τώρα, νομίζω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή τη συνθήκη που έχει έρθει στην ομάδα ενώ την αγωνιστική. Φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει πλησιάσει τον Ολυμπιακό αγωνιστικά και πλέον, όπως δείχνει και το προχθεσινό παιχνίδι, οι ομάδες είναι στο νήμα όσον αφορά το αποτέλεσμα και το ποιος θα διεκδικήσει και ποιος θα είναι αυτός που θα κατακτήσει τους τίτλους που είναι μπροστά. Νομίζω ότι οι προσθήκες που γίνανε έχουν φέρει μια ισορροπία σε πολύ πιο κοντινό σημείο τις δύο ομάδες. Από εκεί και πέρα, εντάξει, αλλαγές γίνανε και στον Ολυμπιακό, αλλά για τη δική μας ομάδα νομίζω ότι είναι αυτό που σας διευκρινίζω τώρα. Κύριε Παϊσιάδη, για να επιστρέψουμε λίγο στο προηγούμενο, υπήρξε μετά το παιχνίδι και μια ανακοίνωση από πλευρά ΣΤΑΠ. Νομίζω με ξεκάθαρο αποδέκτη, έτσι. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, υπήρξε μια... Θα σας πω το εξής. Είναι κάτι που το είπα ξανά. Είναι στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο άτομα που χρηματοδοτούν εδώ και μια πενταετία αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, η οποία έχει και ένα οικονομικό μεγάλο αντίκτυπο για να μπορεί να έχει μια ομάδα σε επίπεδο πρωταθλητισμού, σημαίνει και πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος. Είναι φυσικό όταν θεωρείς ότι χάνεις, όπως σας είπα προηγουμένως, από μια φάση που την κρίνει ο διαιτητής με τη δική του άποψη και με το δικό του σφύριγμα, το προσωπικό, υπέρ του αντιπάλου, είναι φυσικό κάποιες στιγμές να θεωρείς ότι αδικείσαι, ότι όλα αυτά που με κόπο και με πολλά λεφτά, ας πούμε, καταθέτεις για να υπάρχει ένα πρωτάθλημα σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή, όπως είναι το επίπεδο της δικής μας λίγκας. Τουλάχιστον στο επίπεδο των υψηλών θέσεων. Και βλέπεις ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, πολλές φορές απογοητεύεσαι, πολλές φορές εκνευρίζεσαι. Και υπάρχει όλη αυτή η αντίδραση από πλευράς ΠΑΟΚ. Υπάρχει και η αντίδραση από την πλευρά του Προέδρου, του Παντελή Τορνατόρου. Νομίζω εντάξει, και ο ίδιος έχει κάποια σημεία που θεωρεί δίκαιο ότι
η δική μας, όλη αυτή δηλαδή, η δήλωση είναι, αναφέρεται στο πρόσωπό του και αντιδρά και ο ίδιος. Νομίζω ότι θα έχει μια συνέχεια όλη η κατάσταση, θα δούμε πώς θα εκτονωθεί, ελπίζω να εκτονωθεί στο επόμενο διάστημα και να πάμε στα επόμενα παιχνίδια που το βασικό κριτήριο και έτσι το βασικό focus πρέπει να γίνεται στους αγωνιστικούς χώρους. Με αυτό, η προσοχή να είναι στραμμένη εκεί, γιατί η ποιότητα υπάρχει. Και είναι κρίμα να ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα και όχι με το βόλι. Ναι, κοιτάξτε, γι' αυτό σας είπα, πάω και ξαναχάσει το Ρέντι, δεν χάνει πρώτη φορά. Ακριβώς. Και όπως και ο Ολυμπιακός έχει χάσει την Πηλαία. Αυτά τα παιχνίδια είναι έτσι. Υπάρχουν συνθήκες όμως, οι συνθήκες όμως θα πρέπει να επικρατούν, πρέπει να είναι αξιολογημένες και να υπάρχει ισονομία και για τους δύο. Εγώ νομίζω ότι η ανακοίνωση, έτσι, η λογική του να βγει η ανακοίνωση ξεκίνησε μέσα από αυτήν την αδικία που ένιωσε ο ΠΑΟΚ. Ναι, απόλυτα κατανοητό. Τώρα το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ενδεχομένως σε κάποια σημεία αγγίζει παραπάνω που θα έπρεπε το πρόσωπο του Προέδρου της Λίγκας. Mm-hmm. Κύριε Πατσιάδη, κάτι τελευταίο. Απομένει ένα μάτς για το τέλος της regular season. Έχει κλειδώσει το ζευγάρι με τον Ηρακλή. Νομίζω πως ναι, έτσι είναι, ή κάνω λάθος? Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα με κάποια αποτελέσματα που ίσως μπορεί να βρεθεί ο Ηρακλή στην έκτη θέση. Τώρα δεν γνωρίζω ακριβώς το συνδυασμό. Ναι. Αλλά το πιθανότερο, σχεδόν το πιο πιθανό, νομίζω κατά 90% είναι να παίξει το ΠΑΟΚ Ηρακλής. Εντάξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει προτίμηση, έτσι δεν είναι, στην παρούσα φάση και στο πρώτο γύρο του play-off. Νομίζω ότι έχουμε και το απόλυτο πλεονέκτημα, αλλά νομίζω και δεν έχουμε θέμα. Ο κάθε αντίπαλος, νομίζω ότι ο Ηρακλής είναι πολύ καλύτερα αγωνιστικά, δηλαδή το έριξε και μέσα στη μήκρο στο μεταξύ μας παιχνίδι, δηλαδή την αλλαγή, ναι, τις αλλαγές που έκανε και ο Ηρακλής τον Ιανουάριο. Αλλά θεωρώ ότι και ο αντίπαλος στο 1-7 και ο αντίπαλος στο 2-4 με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή που θα βρεθούμε, νομίζω ότι μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση αγωνιστικά απόλυτα. Και μετά φυσιολογικά θα πάμε στους τελικούς και την ανάλυση του πρωταθλητή. Ωραία. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε εσάς και στην ομάδα σε πρωτάθλημα και κύπελο. Ωραία, και θέλω να πω και κλείνοντας, ναι, και μέσα από τη λογική της ανακοίνωσης του ΠΑΟΚ, ότι θα πρέπει πάντα να ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θυσιάζουν πάρα πολλά πράγματα για τέτοιες ομάδες. Στη δική μας την ομάδα φυσικά είναι ο Αντώνης ο Τσαλόπουλος και ο Θανάσης ο Κατσαρής. Και μέσα από αυτή τη λογική, γι' αυτό εγώ περνάω, και ότι η αντίδραση είναι ότι σου έρχονται κάποια πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και λέω ότι βάζω τόσα λεφτά, μην ξεχνάμε ότι μία ομάδα πλησιάζει το budget της στο 1 εκατομμύριο. Οποιαδήποτε αντίδραση έχει μία λογική βάση. Σαφέστατα, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πατσιάδη. Καλή συνέχεια. Και εγώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Αυτό ήταν ο αντιπρόεδρος του ΤΑΠΑΟΚ. Ραφαήλ, έχεις μείνει στη γραμμή, Ναι. Ωραία. Να σας πω αυτό για την Κηφισιά που λέγαμε προηγουμένως, που ρωτήσατε για τον κύριο Παϊσιάδη, ότι θέλει ο Ηρακλής ήττα της Κηφισιάς και νίκη δικιά του μέσα στη Σύρο για να είναι εκείνος έκτος. Αλλιώς πάμε σε ζευγάρι ΠΑΟΚ Ηρακλής. Ναι. Εντάξει, είτε Ηρακλής είτε Κηφισιά, ο ΠΑΟΚ, νομίζω, ο σοβαρός ΠΑΟΚ θα προκριθεί. Και με το πλεονέκτημα της έδρας. Ραφαήλ, τι είχαμε στο Σαββατοκύριακο επιγραμματικά? Δεν είχαμε και τόσα πολλές αγωνιστικές δραστηριότητες όπως τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα. Υπήρχαν αρκετά ρεπό και λόγω της 25ης Μαρτίου. Στο Πόλο, που ήταν και το πιο σημαντικά παιχνίδια, ήταν ήττα από τον Εθνικό που πλήγωσε αρκετά το ΠΑΟΚ, γιατί μένει στην έκτη θέση. Περιμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τώρα τα παιχνίδια που θα γίνουν αύριο, γιατί η πρώτη-τελευταία αγωνιστική, και που θα κρίνουν πολλά για το ποιες ομάδες θα μπουν στα play-off και αν θα κρατήσει ο ΠΑΟΚ αυτή την έκτη προνομιακή θέση. Mm-hmm. Τελευταία αγωνιστική για τον ΠΑΟΚ είναι με τον Απόλλωνα Σμύρνης στα μέσα Απριλίου. Υπάρχει μια διακόπη στο πρωτάθλημα περίπου 2 εβδομάδες. Για τον ΠΑΟΚ πλέον τα πράγματα, ναι, είναι ότι πρέπει να περιμένει αύριο τα αποτελέσματα και μετά μοναδικό στόχος η νίκη απέναντι στην ομάδα του Απόλλωνα, η οποία είναι και στην τρίτη θέση, ναι, έχει ένα αρκετά καλό σύνολο. Το ποδόσφαιρο γυναικών συνεχίζει αυτό, το 15η νίκη σε ισάτιμα παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα πρόβλημα στο να φτάσει σε ακόμα έναν τίτλο.
άλλη μια εύκολη νίκη με 3-0 επί της ΑΕΛ. Δεν υπήρχε δραστηριότητα όσον αφορά το handball ανδρών και το handball γυναικών, γιατί το handball ανδρών έπαιξε την προηγούμενη Τετάρτη με την ΑΕΚ, μια αγωνιστική εκεί για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας. Ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρα τρίτος, θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στην πρώτη φάση του play-off. Θα παίξει μετά με την ΑΕΚ με μειονέκτημα έδρας, με σκοπό να κάνει μια ζημιά στην Αθήνα και να μπορέσει να είναι εκείνος που θα περάσει στον τελικό με τον Ολυμπιακό, που θα είναι και ο πρωτοπόρος και θα έχει το απόλυτο πλεονέκτημα. Ναι, στο βόλεϊ γυναικών. Ναι. Πες μου, Στέλιο. Όχι, είχαμε τη μεγάλη επιτυχία των νεανίδων πέρα από τις γυναίκες στο βόλεϊ. Ναι, ναι, ναι. Το βόλεϊ νεανίδων που ήταν σημαντική επιτυχία, ιστορική στην πρώτη συμμετοχή του τμήματος σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Κατάφεραν να φέρουν τον τίτλο με τρεις νίκες σε εισάριθμα. Μπράβο στα κορίτσια. Μπράβο, είναι πάρα πολύ σημαντική επιτυχία. Είναι μια επιτυχία η οποία ξεκίνησε ταυτόχρονα σχεδόν με την είσοδο του κυρίου Αμυρίδη πριν από 3-4 χρόνια στο γυναικείο βόλεϊ. Άρχισε να αποδίδει νομίζω πλέον καρπούς και δείχνει ότι εκτός από το παρόν και το μέλλον του ΠΑΟΚ στο γυναικείο βόλεϊ θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μια και που λέμε για το γυναικείο βόλεϊ, αύριο ο μεγάλος νομίζω εντός και εκτός αγωνικών τελικός του ΠΑΟΚ εκτός έδρας στην Λαμία. Ένα μάτς που αν ο ΠΑΟΚ φύγει με καθαρή νίκη, τότε το Σάββατο θα κάνει φιέστα τίτλου και ανόδου με την Χάνθε στην Μίκρα. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αγάπη, θέλω 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 14 για τα 5 εισιτήρια. 2, ναι. 5, ναι. 7, mm-hmm. 12, ναι. 14. Ωραία. Πόσα είπα, 5. 5, ναι. Λοιπόν, μέχρι να βρει του τυχερού, πάμε γρήγορα να πούμε και του χορηγού για να μην καθυστερήσουμε. Μαζί ήμασταν τα Ναξού. Τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη, είτε στα καταστήματα, πλατεία Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ που υπάρχουν ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και στο καινούριο κατάστημα Τσιμισκή με Αριστοτέλους και ιντερνετικά στο naxus.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Στοίχημαν.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ είναι εδώ μαζί μας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, πάρα πολλοί αγώνες, πάρα πολλές επιλογές. Πολλά ειδικά στοιχήματα, μπαίνεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Παρασκευή και Σάββατο που μας πέρασαν έγινε ένας χαμός στο θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή και Σάββατο που μας έρχονται οι δύο επόμενες παραστάσεις. Η κυρία Επιθεώρηση, ουσιαστικά μιλάμε για ένα παιδιά υπερθέαμα με θέμα τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Πάρα πολλοί αξιόλογοι ηθοποιοί και τραγουδιστές της νέας γενιάς, Πινελόπη Νεσασοπούλου, Ζέντα Δούκα, Κατρεός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρες Μακρύς, Μάκης Ζελαπόρτας. Μουσική, χορευτές, γενικότερα ένα υπερθέμα που δεν πρέπει να χάσετε. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου φυσικά όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα Γερμανός, αλλά και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Αν είστε τώρα στο κέντρο και αρχίσετε να πεινάτε, στο Θεϊκό Μισθοπολείο, Αγγελάκη 10 στο κέντρο είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Σας το λέω με κάθε έτσι εγγύηση. Λοιπόν, ή αν είστε σπίτι, παίρνετε ένα τηλέφωνο στο 2310-221-321, το Αντωνικόν σας εξυπηρετεί από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Είτε μένετε στο κέντρο, είτε μένετε ανατολικά μέχρι και την Τούμπα, είτε δυτικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ. Προσφορά στο delivery με κάθε μαλαματίνα άλλη μία δώρο, δωρεάν όλες οι αλυφές στα σάντουιτς, μεγάλες μερίδες και το μεγάλο ατού του Θεϊκών, τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι, διπλό σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. 2-3-10-2-21-3-21 ή αν θέλετε να φάτε στον καταπληκτικό χώρο που έχουν φτιάξει τα παιδιά του Θεϊκών, Αγγελάκη 10, σχεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρου Σβόλου. Λοιπόν, τα εισιτήρια για σήμερα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης τη μεθεπόμενη Τετάρτη. Γρηγόριος Βούλτσιος στο κινητό σε 757, Άγης Λίβας στο κινητό σε 057, Ειρήνη Νικολαίδου το κινητό σε 427, Αρίστη Θεοδωρίδου, πάω Καστέρας, γκολ και φύγαμε για τελικό, έγραψε το κινητό σε 691 και Άγιος Μάσταυρος το κινητό σε 762. Γρηγόρης Βούλτσιος, Άγης Λίβας, Νικολαίδου, Ειρήνη, Αρίστη Θεοδωρίδου και Σταύρος Γιωσμάς στα 5 εισιτήρια τα πρώτα για το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Αυτά από εμάς, δίνουμε τη σκυτάλη στο ανάλυση του Bayer Press. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 3. Μένετε στο Λίμπερο, Σταύρος Κόλκας, Αντώνη Τσακαλέας, Τάσος Ζέρβας, Γιώργος Παναγιωτίδης και όλα τα παιδιά του team έχουν ετοιμάσει και σήμερα πάρα πολύ και ενδιαφέροντα θέματα. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια.